Εγώ πρέπει να ξεκινήσω με μια ερώτηση που έχω να του κάνω. Τον Δημαρέλο τον πήρε τηλέφωνο για να μάθεις τι συμβαίνει, τι ισχύει με τους αεροδιαδρόμους. Διότι... Όχι, τον πήρα για να τον κράξω για την αλατιέρα. Α, γιατί αλλά ήταν λάθος τηλεφώνημα. Ναι, και μετά, μετά το σκέφτηκες. Μετά σκέφτομαι, μετά θυμάμαι τις μεταδόσεις με το Ματζούκι που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ. Όταν κάνουμε παράλληλα με το Ματζούκι, δεν κερδίζουμε ποτέ πραγματικά. Ωραία. Και λέω, όχι, γριά, τελευταίο τηλέφωνο, λέω, πριν πετάξουμε. Κάτσε να πάρω κανέναν άλλον. Και ποιο να πάρω, πήρα τον Μαρόν. Το Τσουμπάτζογλου. Πήρε τον Γκούρι σου. Και λέω. Του έφυξε το απόγευμα. Και λέω, Μίτσο, δεν έχω να σου πω κάτι. Σε πήρα απλά γιατί τελευταίο τηλέφωνο ήταν το Δημαρέλο. Και λέω, μην φάμε καμιά κατάρα τώρα στον αέρα. Ωραία. Ήταν και δύσκολα. Ήταν στη φάση τη αποπαγωποίηση. Όπου παιδιά, τώρα άνευ πλάκα. Εντάξει, με είχε πιάσει βλακία. Ωραία. Δεν αγχώθηκα. Θα ήσα δεν αγχώθηκα. Ναι, ναι. Δεν αγχώθηκα, σου λέω. Εκείνο το τηλεφώνημα ήταν αγχωμένο, δεν έκανε πλάκα. Εσύ. Ήταν εντελώς κολκίστικο, ρε αγόρι μου. Δεν ήταν το άγχος το. Ότι με έχει πιάσει βλακεία. Αν είχε πραγματικό άγχος, δεν θα μιλούσε. Όχι, δεν είναι όχι. Καλά, εντάξει, υπήρχαν κάποιοι παίκτες που. Πες να τα καποδοσφαιριστεί, μη λες όνομα. Αν τα καποδοσφαιριστεί, εδώ για να πάω να παίξουμε μπάλα, θα σκοτωθούμε. Είναι δυνατόν. Και τι του λες. Ε, δεν του λέω δεν θα παίξει. Αφού δεν θα παίξει. Ο άλλο καίγονταν. Δεν είναι. Δεν... Τώρα, εντάξει, άκου λίγο. Άμα έχεις λίγο μυαλό, δεν φοβάσαι αυτές τις περιπτώσεις. Όχι, ρε. Μα εγώ πιο ξέρω... πολύ φοβάσαι στις ανυποψίαστες. Να σου πω πότε φοβάσαι. Όχι όταν υπάρχει θέμα. Να σου πω πότε φοβάσαι. Όταν έχει πολύ αέρα. Εκεί ναι. Την ακούς. Ωραία. Χθες δεν είχε... Προχθές δεν είχε αέρα. Το θέμα ήταν ο αεροδιάδρομος. Ο πύργος ελέγχου δεν θα πάρει ρίσκα. Έχει πρωτόκολλο. Επειδή έχω μια φίλη που δουλεύει ενεκτής ενέργειας κυκλοφορίας. Σε όλους τους κλάδους έχουμε άλλους. Την πήρες και αυτήν. Ναι. Πρωτόκολλο το κόμε ωμέγα ή με όμικρον. Έχει πρωτόκολλο τέλειο. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Πριν από το όμικρον και το τάφ μου και ένα κάπα. Τέλος πάντων θέλω να το ξεπεράσουμε αυτό. Και πώς το λένε. Ξέρω ότι δεν θα ρισκάρουν αυτοί ποτέ. Εντάξει. Και δεν σε πιάνει άγχος. Αφού αλλά... ακυρώθηκαν οι άλλες πτήσεις. Μία της Aegean θα σηκώνονταν μετά από εμάς. 115 νομίζω. Εμείς ήμασταν και τσάρτερ. Ο διάδρομος γεμάτος χιόνι. Τι είναι καλέ. Για να φτάσουμε στο λεωφοριάκι, βουλιάζαμε. Και πώς. Ο διάδρομος είχε μηχανήματα και ρίχνανε αλάτι, δεν είχε παγώσει αλάτια του αεροδρομίου για καλή μας τύχη. Εντάξει, το άγχος το έφαγα μέχρι να φτάσει στο αεροδρόμιο. Ναι, ναι, εννοείται. Εντάξει. Εντάξει, κοίταξε, όταν ήσουν εκεί και έβλεπες το χιόνι που πέφτει, δεν έδινες και πολλές ελπίδες ότι θα γίνει πτήση. Όχι, ήμουν σίγουρος θα γίνει, αφού μιλούσα με την Άστρα. Ήξερα θα γίνει και για καλή μου τύχη είχαν αργήσει και αεροσυνοδοί. Όπου μέσα στον πανικό τους να φτάσει κάποιος από το πλήρωμα στο αεροδρόμιο, που δεν φταίγαν οι άνθρωποι, εντάξει, τους είπαν όλους ξεκινήστε και φτάσει πρώτος. Δες εκεί ρεπορτάζ, εντελώς αθλητικό ρεπορτάζ. Το κάνει καταρχήν ο Βαγγέλης Μητρούσιας για την ΕΡΤ, από τη Σκόπα. Ο ΠΑΟΚ το έπαιζε μάγκας, γιατί δεν ήταν στο Μακεδονία Παλάς. Ωραία. Κοίτα στον Νικόπολης, ήταν δίπλα. Ναι. Εντάξει, το παίζαν μάγκες. Δεν είχαν το ποτηλιάρισμα. Αν ήταν στο Μακεδονία Παλάς, ναι, θα σου έλεγα εγώ. Πότε θα φτάναμε. Εντάξει, πάντων, έγινε, η δουλειά έγινε. Ήταν η απόδραση των 11. Τα παιδιά, το φίλο των Αργιανών με μάζεψε πρώτο και το φίλο των Παοξή που με πήγε μέχρι το αεροδρόμιο. Δηλαδή, ο πρώτος που είχε πάρει ήδη έναν Παοξή, δηλαδή ο Αργιανός, ναι, παίρνει μετάλλιο γιατί πήρε δύο Παοξίδες, χωρίς να του ξέρει. Πήρε τον έναν, ήταν μέσα, λούφαζε πίσω όταν ναι, πήρε και εσένα. Παίρνει και εσένα. Ήταν ένα ακόμα παοξάκι μέσα. Ναι. Μπροστά. Δηλαδή ήταν τρεις παοξίδες και ένας Αργιανός. Ναι. Ακριβώς η αναλογία που υπάρχει στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν πιστεύω. Θέλω να το πάω εκεί τώρα. Στατιστικά ρε παιδί. Ειδικά ο Αργιανός αυτός θα τιμηθεί. Από ναι, συνεταιρισμό του Τιάτρων. Και αφού σε πάει καλαμαριά εκεί που πάει αυτός. Εκεί που πάει το άλλο το παοξάκι. Ναι, το άλλο το παιδί το παοξάκι. Ο οποίος έχει... έχει τζιπ. Και έχει κατέβει με το μηχανάκι. Πού να γυρίσει με το μηχανάκι. Κατάλαβες, ούτε 10 μέτρα. Ωραία, και με πήρε το παλίκαρος επειδή του έκανε καλό ο Αργιανός. Ξέρεις την ατάκα. Θα τα αποδώσω το καλό. Την ατάκα που έπαιζε στο Facebook αυτές τις μέρες, ξέρεις, ήταν η εξής. Μπάμπι με τον Ναβάρα, συγγνώμη που χωρίσαμε. Λίγη γκόμενα. Ένα σαν και σένα θέλω. Ναι, έχουμε απάντηση γιατί πάγωσαν οι αλατιέρες. Γιατί έλειπε. Λόγω χαμηλών θερμοκρασιών. Ήταν μείον 4, μείον 5. Δεν είχαν την αλατιέρα. Μην κάνεις και πέτρωσε το αλάτι.
Εξάλλου το επικοινωνιακό του team έβγαλε το ότι ο προηγούμενος δήμαρχος την ίδια ώρα έκανε σκι στο Καϊμάξαλαν. Ήταν το επιχείρημα, ήταν η απάντηση. Ο βηματοδότης το έγραψε. Ήταν η απάντηση αυτή. Και το έγραψε άλλη ώρα. Στις κατηγορίες για ολιγορία. Όχι, όχι, αγαπάμε για την πουτάρα, αλλά για Πινελίκη. Για τα προχθεσινά είναι για Πινελίκη. Δεν είναι, αυτός για Πινελίκη. Και κακώς το πήρε πάνω του και βγήκε να μιλήσει. Δεν είναι αυτός. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, να σας πω κάτι. Ο δήμαρχος είναι, είναι η πόλη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έτσι και έως. Όλοι οι δήμοι έχουν ενημερωθεί με απόφαση περιφερειάρχη και είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Γιατί περιμένουν τα φαινόμενα. Έτσι. Ο δήμαρχος έχει 15 καινούργιες σχετικά αλατιέρες έτοιμες να τις ρίξουν στον δρόμο για να κάνουν γύρες και να ρίχνουν αλάτι παντού. Και ξαφνικά οι αλατιέρες συνειδητοποιούν το μεσημέρι της Τρίτης που πέφτει το καιρό το χιόνι. Γιατί νωρίτερα. Δεν ξέραμε ένα μήνα ότι θα χιονίσει. Ναι, ρε φιλέ, αλλά 9 η ώρα το πρωί και 8 και 10 δεν είναι. Ρε... Με και ο Τσόρμα, Τσόρμα δεν κάνει, δεν βγει κανονικά και τη μέρα. Ε? Και λέει ρε γάμο, θα ρίξει. Τέλος πάντων, δεν γίνεται δεν, αυτή η ιστορία. Και του λένε του Μπουτάρη, δήμαρχε, παγώσαν οι αλατιέρες. Εκεί την ώρα. Το μερίδιο της ευθύνης, πού είναι του Μπουτάρη, έπρεπε να είναι δηλαδή στο αμαξοστάσιο. Όχι, αλλά απλά αυτή... η χαζομάρα του είναι και δεν καταλαβαίνει γιατί, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, δεν κόλλησε αυτό στην κίνηση ποτέ. Ούτε είναι με 8 ευρώ στην τσέπη και θα φάει τα 5 στη βενζίνη. Δεν το, κατάλαβες είναι το πρόβλημα του Μπουτάρη. Το λούκι που τραβάει ο Θεσσαλονικιός, επειδή ο Μπουτάρης είναι φραγκάτος και αεράτος και 80 χρονών, δεν το τραβάει, δεν το ξέρει, δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Βγήκε ο Μπούφος στο ράδιο Θεσσαλονίκη και λέει: ρε παιδιά, τι να κάνουμε, ήταν δύσκολα τα φαινόμενα. Όχι, ρε φίλε, βγάλ τους όλους στον τάκο. Βγες και πες, είναι όλοι άχρηστοι. Βγες και πες το, λαϊκίσε. Αλλά λαϊκίσε με την έννοια ότι αυτή είναι η αλήθεια, φίλε. Η αλήθεια δεν είναι ότι σας πιάσανε εξαπίνες. Οι εναλλακτικές λύσεις ποιος θα βρει. Οι εναλλακτικές λύσεις έγιναν και δεν πήρε το credit. Χθες. Άκου να σου πω. Από το μεσημέρι εκείνο της Τρίτης, έχω και φωτογραφίες να σου δείξω. Βγήκανε όλοι με κάτι φορτηγάκια ανοιχτά από πάνω, γεμάτα αλάτι, με φτιάρια, στους μείον 4 οι υπάλληλοι τώρα, έτσι. Ναι. Και ρίχναν αλάτι με το φτιάρι. Μιλάμε τώρα δεκαετία 70 γινόντουσαν αυτά στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και δεν πήραν το credit λόγω Μπουτάρη. Γιατί, αν την ακούγανε από τον Μπουτάρη, ότι φταίνε, είναι όλοι άχρηστοι. Και βγαίνανε μετά θα λέγανε, ναι, όχι, δεν είναι άχρηστοι. Ρίξανε. Αλλά όταν ο άλλος έχει φάει τέτοιο λούκι και ο Μπουτάρης πουλάει και τρέλα και λέει τι να κάνουμε, πιαστήκαμε ξαπρόπτου. Ρε φίλε. Αν έχανα για πρώτη φορά αεροπλάνο στη ζωή μου, που πάντα πάω πρώτος για να μην χάσω το αεροπλάνο, δεν μπορούσα να φανταστώ πώς θα ήμουν. Γι' αυτό σου λέω. Λάθος πάντως. Ο αρχηγός έχει πάντα την ευθύνη. Και άμα το πας και στον προηγούμενο δήμαρχο, δεν έφαγε εκείνος τα λεφτά. Αλλά εκείνο έχει την ευθύνη. Ποιος δεν. Τι λες, ρε. Εκείνο έχει την ευθύνη. Καλά, πλάκα μου κάνεις. Τα δικαστήρια τότε τι από τι. Δεν τον κατηγόρησαν εκείνον ότι έφαγε τα λεφτά. Ότι είναι η ευθύνη του ότι επί δημαρχίας του έγινε αυτό το σκάνδαλο. Όχι, φίλε. Λογαριασμούς κοιτάξανε. Και βγάλαν το συμπέρασμα. Τέλος πάντων. Άστο αυτό. Για ό,τι συμβαίνει σε μια κυβέρνηση, σε μια ομάδα, ο αρχηγός έχει την ευθύνη. Ωραία. Έχει ο αρχηγός την ευθύνη. Αλλά ο αρχηγός πρέπει να λέει και τι δεν έγινε. Όχι να πει ότι εντάξει, πιαστήκαμε, δεν το ευθυνδιαστήκαμε. Δεν είπε. Εντάξει. Και μετά πας και κάνεις την άλλη, την αντίστροφη σκέψη και λες: ωραία, πες μου τι έκανες. Πού δεν πιάστηκες εξαπρόπτου. Τι έκανες, 6 χρόνια είσαι στην κυβέρνηση. Τώρα μιλάμε ένα μήνα για τα καιρικά φαινόμενα και παγώνια αλατιέρα. Πήγαινε πάρε από τα μπακαλιαράκια, ρε, και ρίχνε. Χοντρό αλάτι. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα θέματά μας. Εύκολο διπλό πήρα. Ναι, ναι. Δεν κινδύνεψε καθόλου. Πάρα πολύ εύκολο. Έγινε το παραδοσιακό λάθος του Βαρέλα, δεν το φάγαμε τον γκολ. Πού έκανε λάθος ο Βαρέλα. Πού έκανε λάθος του Βαρέλα, στο μήνα τη φάση. Τη τρώνε την μπάλα αυτός. Με την κεφαλιά. Ναι. Τι άλλο. Εντάξει. Ναι. Σε τέτοιο γήπεδο είναι αγώνας λαθών. Είναι κακή εκτίμηση. Ποιος θα κάνει τα λάθη. Όλοι κάναν λάθη. Δεν κάνανε και πολλά. Ναι. Η αμυντική του ΠΑΟΚ. Εντάξει, το ήταν συνεπής. Σου λέω τώρα. Ότι έχει γίνει ένα λάθος. Τα άλλα δεν τα μετράω για λάθος. Ένα λάθος, εντάξει. Και δεν είναι κάτω η μπάλα για να το μετρήσω έτσι όπως λες. Κάτω η μπάλα δικαιολογώ τους πάντες. Εγώ το πάτησα το χορτάρι. Το βίντεο το ανεβάσατε. Το βίντεο. Που πατάς το χορτάρι. Πατάω το χορτάρι. Και κάνει πλάτς-πλάτς. Ναι. Δεν ξέρω τι κάνατε τελικά. Ναι. Ανεβάσατε το ανεβάσανε. Το κείμενο αυτοψία στον αγωνιστικό χώρο. Πόπο ρε φίλε. Ποιος είσαι. Ποιος είμαι, ρε. Ρεπόρτερ. Αυτό είναι. Ρεπόρτερ αυτιά είσαι. Άμα το έχεις το ρεπορτάζ, ρε φίλε. Ακούτε ΠΑΟΚ 24 Παοξίδικο, και θα αφιερώσουμε πάρα πολύ ώρα στο συνέλεγχο Σταύρο Κόλκα να μας περιγράψει αυτό το διήμερο, το ρεπορτάζ, όπου κανείς άλλος δημοσιογράφος δεν τόλμησε να πετάξει, γιατί ο άλλος που πήγε δεν είναι δημοσιογράφος. Όχι, όχι, μαζί με έναν άλλο συνάδελφο, εύσωμο και αυτό.
οι οποίοι πέταξαν για το άκτιο. Είχε το βλέμμα το λες να είναι το τελευταίο μας. Η φωτογράφηση, ρε παιδιά, δεν έχει φάτσα οδηγού αυτοκίνητου. Εγώ απορώ πως είσαι τόσο χαλαρός. Ξέρεις τι κάνει. Και οδηγάει με το τασάκι στο χέρι. Και είναι και ατσούμπαλος. Και λέω τώρα θα κάνει καμιά, θα μας φύγει καμιά κάφτα. Και εκεί στο αγρίνιο δρόμος δεν είναι. Εκεί σου λέω μέχρι να φτάσουμε στο. Αυτοί τι χόμπι έχουνε. Πατάνε ζώα με τα μάξι, δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή τα πάει σήμερα, ο άλλος το άκτιο αγρίνιο και πάει στο καφενείο και λέει πω, από 12 σκότωσα σήμερα. Και λένε κοίτα, το άστρο έχει. Ωραία, δεν μπορείτε να φανταστείτε παιδιά για πόσα ζώα σκοτωμένα στον δρόμο. Και ό,τι πεταχτεί, γεια σας. Και ενώ ο Λεβαδιακός τελείωσε τον Ντόστανιτς πριν από λίγο. Απορούμε το γιατί. Και πάει που... για να συνεργαστεί με τον Χριστόπουλο. Καλή επιλογή. Λεβαδιακός. Μετά τα Γιάννη ο Χριστόπουλος. Ο Χριστόπουλος πώς θα συνεργαστεί με τον Κουμπότη. Το μήνυμα της ημέρας είναι το πρώτο το οποίο στέλνει φίλος μέσα σε αυτό το χαμό που γίνεται. Καλημέρα παιδιά, τι ισχύει με τη φανέλα του ΠΑΟΚ του χρόνου. Πάλι μάκρον θα φοράμε. Νομίζω μάκρον συνεχίζει, είναι 3 χρόνια, 2+1. Νομίζω το συμβόλαιο ήταν για 2 χρόνια. Γράφει φίλος που ανησυχεί για τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ωραίες είναι οι φανέλες, γιατί τι έχουν. Όλοι οι υπόλοιποι ανησυχούν για τα μεταγραφικά που δεν παρουσιάζουν κίνηση. Έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Ο φίλος όμως ανησυχεί για τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι αν ο ΠΑΟΚ χθες έχανε με κάποια στραβοκλωτσιά σε αυτό το παιχνίδι. Πιθανό γιατί είναι 50-50, δεν έχει να κάνει με ποιότητα. Ναι, δεν παίζει ποδόσφαιρο. Σήμερα θα είχαμε μεγάλο χαμό. Μεγάλο χαμό, θα κατηγορούνταν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα πάντα. Ακόμα και για ότι πήγε να παίξει. Και δεν το ανέβαλε, γιατί σίγουρα θα μπορούσε να το αναβάλει. Ο ΠΑΟΚ τρίτη βράδυ να πει δεν μπορεί να πετάξουμε. Δικό του είναι το αεροπλάνο. Τσάρτερ είναι δική του η ευθύνη. Το πήραμε και στο λαιμό μας στο Γιάννη. Ότι ήρθε η ομάδα του Ιωαννίνου στο αεροδρόμιο. Και δεν πέταξε. Ναι. Θα είχαμε πολλά και πάρα πολλά εναντίον της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αν σε αυτό το μάτς δεν πήγαινε καλά το αποτέλεσμα, θα λέγονταν πράγματα που θα είχαν και μια βάση τέλος πάντων. Θα λέγονταν πράγματα απίστευτα. Πάρα πολλά. Πήγε όμως το αποτέλεσμα καλά και υπάρχει μια σχετική ηρεμία. Δηλαδή ακόμα και τα μεταγραφικά σήμερα λίγο έτσι χαλαρά αντιμετωπίζει την κατάσταση και ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κλείσει ακόμα ποδοσφαιριστή. Άτιμο πράγμα το αποτέλεσμα. Άτιμο πράγμα, δηλαδή αλλάζει πάντως, τα πάντα. Με βάση την απόδοση των δύο ομάδων, δύσκολα να είχαμε ανάποδο αποτέλεσμα. Λίγο διαφορετικό από αυτό το τέλειο αποτέλεσμα που πήραμε, θα μπορούσαμε. Μίγα εκεί, Άκη. Κλείνονται πίσω και μετά δεν κάνεις φάση και ποτέ. Μετά αντίο ζωή. Και εσύ όποτε σκάει μπάλα κάτω, κάνεις τσαφ. Είναι από αυτά τα παιχνίδια. Άμα στο κάνει τον γκολ ο Μίγας που λέγεται και Μίγας, δηλαδή πραγματικά, άμα το τσιμούσαμε και αυτό. Εγώ είχα άλλο σενάριο. Τι? Που θα βάλει γκολ ο Ροντρίγκες. Α! Ποιος είναι καλός παίχτης. Στα άκρα. Ότι εφόσον είναι στραβό το... Ένα, λόγω τον έλεγα Ερνάντες στην αρχή. Εγώ αν εξαιρέσετε το κυριακάτικο μάτς που είδα το πώς έπαιζε ο ΠΑΟΚ και έλεγα το έχουμε γυρίσει για πλάκα, δεν νομίζω ποτέ τα τελευταία χρόνια να είδα την ομάδα να πατά κάτω τα πρώτα 5-10 λεπτά ενός αγώνα και να πέσα έξω στο αποτέλεσμα που θα έχουν. Φαίνεται η ομάδα μας. Δύο φοβίες είχα. Μην γίνει κανένα τσάφ και κάνουν αυτή το 0 που πήγε να γίνει. Ωραία. Και αφού χάνουμε το κουλούρι. Ναι. Ωραία. Και το. Πώς το λένε. Ποιο ήταν το δεύτερο εδώ, ακόλουσα. Α, και ότι δεν έπαιζε ο Κάνιας. Και δεν έχουμε κερδίσει με το χωρίς τον Κάνιας ποτέ. Στατιστικό δεν... στοιχείο ήταν αυτό, ναι. Πολλά ήταν. Πριν τον αγώνα ήταν πολλά μαζεμένα. Το ότι ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να παίξει με τριάδα πίσω για πρώτη φορά απάντησε. Σε απόφαση που πάρθηκε λίγο πριν το παιχνίδι, ρίσκο είναι, δεν είναι... Είναι ρίσκο, αλλά ρίσκο εγώ που το είχα πατήσει το γήπεδο, κατάλαβα γι' αυτό το ρώτησα τον Ήβιτς ότι ήταν αυτός ο λόγος και μου απάντησε. Εγώ νομίζω ότι είναι λόγω της έλλειψης εξτρέμ. Δηλαδή το είχε στο μυαλό του από πριν δουλεμένο, δεν ξέρω να το δοκίμασε, γιατί χιόνιζε την προηγούμενη. Σου λέω, επειδή το πάτησα, δεν γινόταν να πας με τετράδα. Ναι. Έπρεπε να καβατζωθείς. Καλά το σκέφτηκε. Και εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί είναι παιχνίδι κυπέλου, δεν χωράνε βλακίες τώρα. Τι είναι εγγύηση ότι παίζει με τριάδα και ότι. Όχι, ρε. Ο Μαρκόφσκι που είναι καλό ψηλά. Σε κάτι μη δοκιμασμένο. Ο Μαρκόφσκι που είναι καλό ψηλά. Ωραία. Έπρεπε να παίχθει με βοήθεια. Δεν γινόταν αλλιώς. Μόνο αυτό είχαν. Ο Μαρκόφσκι με την πλάτη. Ναι. Ωραία, τους πετούσε τους δικούς μας για πλάκα. Ήθελες τρεις. Αν παίξαμε χωρίς βοήθεια εκεί. Αντίο ζωή. Ναι.
Καλά το Ιδράκο που σου λέω. Τελικά εγώ πιστεύω ότι αυτό το σύστημα μπορεί να το παίζει συχνότερο ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ο ΠΑΟΚ δουλεύει μια χαρά. Δουλεύει μια χαρά, την αλλάξει. Απλά για το δεν μπορεί. Μπορεί ρε εσύ, αλλά πρέπει να πάρει αριστερό fullback. Ωραία, περιφερειακό φόρ. Πιο ποιοτικό οχτάρι. Άλλους 10 παίκτες θέλει. Άστο τώρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στους χορηγούς πρώτης ώρας για την σημερινή εκπομπή με Μπειρατή, το Beer and Rock Bar ανατολικά στη Θεσσαλονίκη. Και σήμερα Πέμπτη με πάρα πολλές προσφορές. Και κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά βέβαια και τις υπόλοιπες μέρες, όλοι οι αγώνες παίζονται στον Μπειρατή. Κάθε είδους μπύρα στην Τούμπα. Και η Ρεγκίνα στην παρέα μας, αξουάρ μπάνιο και υδραυλικά είδη. Αν μπείτε στο site reginabanio.gr θα ξεφυλίσετε και τον κατάλογο με τα προϊόντα της Ρεγκίνα και μετά θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καλά καταστήματα. Για να δούμε άλλο Λεόνι, την παρουσία της στην εκπομπή. Η Αναδομό είναι μαζί μας στο 2311-241-508. Αναδομό παύλανακαίνιση.gr. Εγγύηση στην αλλαγή του χώρου σας με σύγχρονα υλικά, με πολύ ωραίες ιδέες, με απίστευτους αρχιτέκτονες. Μπορείτε να κάνετε δουλειά Αγία Σοφίας 18. Και Better Gain Shake. Μου στην Κούσκουρα. Αν και χτυπήσαμε τα παϊδάκια. Αυτό ρε φίλε που έχει παϊδάκια χωρίς θερμίδες εκεί πέρα. Ναι, ναι. Απίστευτο, ρε. Τα ευλογεί κανένα πάτερ. Τα ευλογεί ο πάτερ. Και φεύγουν οι τερμίδες. Πρώτα απ' όλα δεν είναι αλήτες σαν μερικούς. Τα μεταζυγίζουν ψημένα. Αχα. Κατάλαβες. Όχι σε τα λαμόγια τα δικά μας. Μπέκερ εν σέκ λοιπόν που δεν έχει παϊδάκι αλλά θα αποκτήσει σύντομα. Στην Κούσκουρα με τις πολύ ωραίες προσφορές που έχει. Από τις 12 μέχρι τις 6 καθημερινά το lunch break, μπέργκερ και πατάτες και όποιο μπέργκερ θέλετε και σπιτική λεμονάδα μόνο 5 ευρώ. Φοιτητές και μαθητές με επίδειξη πάσου παίρνουν μπέργκερ και έχουν φρύ τις πατάτες ελεύθερες, τις παίρνουν τζάμπα, κούτρα. Η μάνα του κούτρα δεν έκλαψε ποτέ, μια προσφορά που ισχύει μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου. Και όσοι είναι κοντά και δουλεύουν καθημερινά θα τους διανεμηθεί κάρτα 15% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα Burger and Shake στην Κούσκουρα. Επιστρέφουμε σε λίγο με το παιχνίδι αλλά και όλο το μεταγραφικό ρεπορτάζ. Τι γίνεται, τι δεν γίνεται, γιατί δεν γίνονται πράγματα, γιατί γίνονται. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κέρδισε και στο βόλεϊ και εκεί υπάρχει μεταγραφικό ρεπορτάζ, έτσι όπως κύλησε η υπόθεση του Γκόμες. Όλα αυτά στο δεύτερο κομμάτι για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Την ομάδα που πήρε ένα ρίσκο, έτσι, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να μην παίξει αυτό το μάτς, να το αποφύγει λόγω τραυματισμών, λόγω μεταγραφών που θα έρθουν, λόγω πολλών και διαφόρων. Πήγε, έπαιξε και δίκαια κέρδισε σε πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορούσε η καλύτερη ομάδα που βεβαίως είναι ο ΠΑΟΚ να κάνει το παιχνίδι της. Έπρεπε να κάνει ένα άλλο παιχνίδι, μια άλλη φιλοσοφία. Τα παιδιά, ακόμα και αυτοί που θεωρητικά είναι soft, ήταν στο 100%, εντάξει. Δίκαια κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Στο βούρκο του γηπέδου ήταν η ομάδα που έφερνε καλύτερα την μπάλα προς την αντίπαλη περιοχή. Έλειψαν τελικές πάσες. Έλειψαν καλά στημένα. Κέρδισε πάρα πολλά στημένα ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν έβγαλε φάσεις από τα κόρνερ και τα φάουλ. Αλλά έστω και έτσι δεν κινδύνευσε. Μια-δυο φορές από στιγμές αδράνειες, σε γενική βάση δεν κινδύνευσε και κέρδισε δίκαια στο τέλος με τα γκολ του Κίτσιου και το πέναλτι του Αθανασιάδη. Πάρα πολύ σημαντική νίκη, πάρα πολύ, λόγω της σημασίας του αγώνα, λόγω του ότι διευκολύνει λίγο το πρόγραμμα της ομάδας. Πλέον το ΠΑΟΚ Πανετολικός 25 Ιανουαρίου θα είναι μια τυπική διαδικασία κατά πάσα πιθανότητα. Σε ένα πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα, το ότι κέρδισε λίγο χρόνο ο ΠΑΟΚ είναι σπουδαίο. Κέρδισε λίγη ηρεμία. Κέρδισε 2-3 παίχτες που έδειξαν στον Ίβιτς ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να τους υπολογίζει. Μεταξύ των οποίων είναι και ο Κάτσε. Και επειδή το γράψαμε και χθες και είχαμε πάρα πολλά σχόλια, είναι απόδειξη το ότι ο Ίβιτς φυσικά και πιστεύει στον Κάτσε και δεν ήταν ο πρωταγωνιστής της ιστορίας του καλοκαιριού. Έχουμε πάρα πολλές φορές γιατί το Ίβιτς για τον Κάτσε μιλούσε στην ομάδα του την ΚΑΠΑ 20
και τον έφερε ως παράδειγμα προς μίμηση. Και το βλέπουμε τώρα ότι με πέντε προπονήσεις ο Κάτσε έπαιξε. Τι έλεγε ο Ίβιτς όταν ήταν παίκτης για τον Κάτσε? Γιατί στο ντεμπούτο του Κάτσε στις Σέρες, ναι, επί Χάβου, ο Ίβιτς ήταν ποδοσφαιριστής. Ωραία. Και αυτός που έλεγε ότι ο παίκτης που έχει προδιαγραφές από την Ακαδημία για να παίξει μπάλα, ωραία, είναι ο Κάτσε, ήταν ο ίδιος ο Ίβιτς, σαν παίκτης τότε. Όποιος Κάτσε ξέρει δηλαδή την ιστορία, γι' αυτό είναι σημαντικό να έχεις μια συνέχεια σε αυτά που συμβαίνουν, να ξέρεις τι έχει προηγηθεί. Ο Κάτσε ήρθε και με πέντε προπονήσεις μπήκε και έπαιξε χθες ένα κρίσιμο παιχνίδι. Ο Χαρίσης είναι απόν. Α, είναι ένα παράδειγμα. Άρα και ο Κάτσε από εδώ και πέρα θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ στο κέντρο, είναι μια ενίσχυση. Πολύ δίκαιη επικράτηση, πάρα πολύ σημαντική. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στο κύπελο. Και δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο από το χθεσινό παιχνίδι που πρέπει να μείνουμε. Ο Πανετολικός, εντάξει, έχει προβλήματα, είναι ντεφορμέ, έχει χάσει κάποιους παίχτες, είναι λίγο αδύναμος. Πάλεψαν, φίλε. Ναι. Ειδικά εκεί στην πλευρά του Μίγα μας κάναν ζημιά. Στο γήπεδο δεν πρέπει να έχει πάνω από 100 άτομα. Όχι, είχε. Ναι. Μπροστά μας είχε. Είχε δύο τόσο πινελίκι, ρε φίλε. Ακούγονταν κάθε φωνή που έβγαινε από το γήπεδο. Για άλλη μια φορά σε αυτό το γήπεδο που δεν πηγαίνουν οπαδοί άλλης ομάδας, είχε ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Εμφανίστηκαν τα ΠΑΟΞΙΔΕΣ από το πουθενά, φίλε. Ναι. Χαμπάρι δεν πήραμε. Και στο τέλος πήραν και τις φανέλες ως ένα ενθύμιο από αυτό το παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε, κύλησε πολύ καλά ένα πάρα πολύ επικίνδυνο απόγευμα. Αντιλαμβάνεσαι τη σημασία αυτής της νίκης, σκεφτόμενος τι θα γινόταν στο άλλο ενδεχόμενο. Τι γκρίνια, πόσο πίσω θα πήγαινε ο ΠΑΟΚ αν δεν κέρδισε αυτό το παιχνίδι που δεν μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο, που άλλαξε σχηματισμό, που είχε απουσίες, που δεν είχε κάνει μεταγραφές, και αυτό θα παίζει ρόλο. Όλα θα παίζουν ρόλο σήμερα στο αντίθετο αποτέλεσμα. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ και παίρνει αυτοπεποίθηση και τη συνέχεια το πρωτάθλημα. Κυριακή μεσημέρι το επόμενο μάτς στη Λάρισα. Και αν ο αγωνιστικός χώρος παίζει ρόλο για το πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ, στη Λάρισα το γήπεδο ήταν που ήταν πάρα πολύ κακό. Τώρα με την κακοκαιρία μάλλον πάει για μια νέα λασπομαχία Κυριακή μεσημέρι. Τώρα αν αυτό και πάλι οδηγήσει σε αλλαγή σχήματος και φιλοσοφίας, θα το δούμε. Τώρα για τα υπόλοιπα θέματα, όσο και αν είναι έκπληξη, ο ΠΑΟΚ περιμένει ακόμα τον Ανσαριφάρ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τη Δευτέρα λέγονταν ότι υπήρχε μια διορία. Η πλευρά του Ιρανού ζήτησε άλλες 2-3 ημέρες. Εντάξει, αυτό που γίνεται εμένα με προσβάλλει. Δεν ξέρω τώρα γιατί ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ασχολείται. Ο μάνατζερ του, αυτό που γράψαμε την προηγούμενη εβδομάδα, επιβεβαιώθηκε και από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Ο μάνατζερ του Ιρανού, για να προχωρήσει τη διαδικασία, προτείνει και το Μασούντ. Και δεν το προτείνει μόνο στον ΠΑΟΚ. Έχει βάλει στο παιχνίδι τους πάντες και προτείνει και τους δύο πακέτο. Εγώ πιστεύω σε συνεργασία με τον Πανιόνιο. Πανιόνιος θέλει να πουλήσει δύο παίκτες, να μαζέψει το χρήμα. Αυτό θέλει να ανοίξει την πόρτα του Πανιωνίου, να περνάει παίκτες, να παίρνουν υπεραξία. Να κερδίζει μπορούν χρόνο. Κερδίζει χρόνο για τον Ανσαριφάρ. Που κάτι άλλο ψάχνει, κάτι άλλο περιμένει, κάτι. Αυτό ή ξέρει ότι κάθε εβδομάδα ανεβαίνει η πρόταση. Φοβερά πράγματα. Αφού είναι πιεσμένοι όλοι. Για ένα ποδοσφαιριστή, καλό, καλούτσικο και τα ελληνικά δεδομένα, αλλά. Δεν εγγυάται κανείς, δεν Μίτσο. Ναι, δεν εγγυάται. Δηλαδή, εγώ ήμουν θετικός να πάρουμε Ανσαριφάρ γιατί ξέρω ποιες είναι οι επιλογές πάνω κάτω. Ωραία. Αλλά δεν ψήνομαι ότι θα μου φέρει και τη λύση. Μια παρένθεση. Εξάλλου και πάλι για τέτοιου είδους θέματα θα μιλήσουμε και θα πάμε στην Κύπρο. Ο εκπρόσωπος επικοινωνίας της Ανόρθωσης, ο κύριος Πυλακούτας, είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι, Θεσσαλονίκη. Καλά είστε? Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Πώς πάει η ομάδα? Κερδίσαμε χθες τον αγώνα κυπέλλου που είχαμε απέναντι στον Ασύλ με 2-0. Ακολουθεί όμως ένα δύσκολο παιχνίδι τώρα εκτός έδρας απέναντι στην ΑΕΛ. Σαφώς και σε αυτό το παιχνίδι δεν είναι άλλο στόχος μας από το να κερδίσουν. Μάλιστα, μάλιστα. Πείτε μας λίγο,
Ποια είναι η επίσημη ενημέρωση από τη δική σας πλευρά για την υπόθεση του Γιαννούλη? Είναι προχωρημένη, τελειωμένη? Τι ακριβώς συμβαίνει του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ? Ναι, αναμένουμε τον Γιαννούλη να φτάσει σήμερα στην Κύπρο, να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αν όλα πάνε καλά, που θεωρώ πως θα πάνε καλά, αφού δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ο ποδοσφαιριστής, θα υπογράψουμε συμβόλαιο συνεργασίας για εξάμηνο δανεισμό από τον ΠΑΟΚ. Με την ομάδα του ΠΑΟΚ προφανώς η ανόρθωση τα έχει βρει σε όλα, είναι πλέον τυπικό το θέμα? Σαφώς. Αναμένουμε τον ποδοσφαιριστή να έρθει στην Κύπρο και να περάσει από τις εξετάσεις. Μάλλον μέχρι αύριο θα κλείσει για το θέμα που αφορά τον Γιαννούλη. Τώρα βέβαια είναι λίγο πιο τεχνικό, λίγο πιο ποδοσφαιρικό το ζήτημα. Ποια έτσι είναι η άποψη στην ομάδα σας για τον Γιαννούλη? Τι πιστεύετε ότι μπορεί να προσφέρει? Αν δηλαδή είστε βέβαιοι, τον έχετε παρακολουθήσει πολλές φορές, ή αν θεωρείτε ότι εντάξει, είναι μια κίνηση που θα φάνει είναι 50-50 να πιάσει? Λοιπόν, λόγω και της ηλικίας, λόγω του ότι φέτος τον ΠΑΟΚ δεν είχε πολλές συμμετοχές, γι' αυτό το ρωτάω. Αποχώρησε ένας ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στο αριστερό άκρο της άμυνας. Μάλιστα. Χρειαζόμασταν ενίσχυση σε εκείνο το σημείο. Είδαμε τον Γιαννούλη, εξετάστηκε και από τον προπονητή της ομάδας μας. Θεώρησε πως είναι ικανός και μπορεί να βοηθήσει την προσπάθεια που γίνεται από την ομάδα μας. Είχαμε και ως δανεικό τον Κουλούρη την περσινή περίοδο, ένας ποδοσφαιριστής που βοήθησε στα μέγιστα την ομάδα μας. Έχουμε έτσι καλές αναμνήσεις, δηλαδή από ποδοσφαιριστές νεαρούς του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε και πολύ καλά σχόλια. Βέβαια, εγώ δεν είμαι προπονητής, ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο προπονητής μας άναψε το πράσινο φως για την απόκτησή του, σημαίνει πως είδε όλα αυτά τα στοιχεία που θέλει και επιδιώκει να βρει έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας. Άρα, υποθέτουμε και εμείς και εσείς, γιατί κανείς δεν παίρνει αποφάσεις, ότι προφανώς θα έχει έναν ρόλο και προφανώς θα έχει αρκετές συμμετοχές ο Γιαννούλης στην ομάδα σας. Σαφώς, γι' αυτόν τον λόγο θα αποκτηθεί άλλωστε από τον ΠΑΟΚ. Πείτε μας λίγο για τον Κουλούρη, γιατί λέτε ότι βοήθησε τα μέγιστα, ότι είχε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο? Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά πέρυσι του Κουλούρη στην ομάδα σας. Ήταν μια καλή χρονιά, όποτε έμπαινε, όποτε έπαιρνε λεπτά συμμετοχής, πάλευε, βρισκόταν συνεχώς μέσα στις φάσεις, μέσα στο παιχνίδι της ομάδας μας. Δεν πιστεύω πως θα μπορούσε να πάρει ακόμα περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος άφησε πολύ καλές εντυπώσεις σε όλους στην ομάδα μας, τόσο για το χαρακτήρα του όσο και για το ποδοσφαιρικό του χαρακτήρα, ζω μέσα στο γήπεδο όσο και εκτός δηλαδή. Θεωρώ πως είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Όταν ήρθε και στην Κύπρο να αγωνιστεί και στο φιλικό με την αντίστοιχη της Κύπρου των Ελπίδων, είχαμε και έτσι μια μικρή συνομιλία μαζί τους, ευχηθήκαμε ό,τι καλύτερο στην καριέρα του και θεωρώ πως είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να βοηθήσει και στον ΠΑΟΚ και γενικά ένας παίκτης που έχει χαρακτηριστικά που θα τον βοηθήσουν στο μέλλον να γίνει ένας ποδοσφαιριστής, ένας επιθετικός που μπορεί να ματώνει τα αντίπαλα. Φέτος έχει μια, πώς να το πω, γκαντεμιά, μια αστοχία όπως και πολύ στον ΠΑΟΚ, αλλά θα δούμε πώς θα του... Το σημαντικό για ένα επιθετικό είναι να βρίσκεται νομίζω μέσα στις φάσεις. Κάτι που τουλάχιστον όταν βρισκόταν στην ανόρθωση το είχε. Ναι, ναι. Τώρα είναι τυχαίο, είναι γεγονός, μάλλον θα μας πείτε εσείς, ότι ενδιαφέρεται η ομάδα σας και για το Χαρίση του ΠΑΟΚ? Ο Χαρίσης έχει προταθεί στην ομάδα μας, εξετάζεται και εξολογείται, δεν εκφράστηκε επίσημα ενδιαφέρον από τη δική μας πλευρά. Γνωρίζουμε πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι, ωστόσο αξιολογούνται για τη συγκεκριμένη θέση και άλλοι ποδοσφαιριστές εκτός από τον ίδιο. Και όπως είπα, δεν υπάρχει κάτι το προχωρημένο με τον σύγχρονο. Σε αντίθεση με τον Γιαννούλη. Έχει ενδιαφέρον που αυτό μας λέτε ότι προτάθηκε ο Χαρίσης, δηλαδή δεν ήταν δική σας κίνηση, σας τον πρότειναν το Χαρίση. Ναι, προτάθηκε ο Χαρίσης. Από τον ΠΑΟΚ ή από την πλευρά του παίχτη, μπορείτε να μας πείτε? Αυτή δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες από ποιον προτάθηκε. Ο προπονητής μας όμως τον εξετάζει και αν θεωρήσει πως είναι ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να βοηθήσει για την συγκεκριμένη θέση και μπορεί να αποκτηθεί, θα μας ενημερώσει και εμείς θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες κινήσεις για να αποκτηθεί ο ποδοσφαιριστής. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχει εκφραστεί ενδιαφέρον γιατί εξετάζεται και άλλες περιπτώσεις πέρα από τον ίδιο. Εκεί έχετε θέμα λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει ο Πελέ? Εντάξει, θα πρέπει πρώτα να δούμε τι θα γίνει με τον Πελέ. Προέκυψε ένα πρόβλημα
Για όσους δεν γνωρίζουν, ναι, πως ο θεστής μας ο Πελέ ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο στήθος το μεσημέρι της Τρίτης, mm-hmm, πήγε εσπευμένα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας, πέρασε από κάποιες εξετάσεις, παρακολουθεί τον από γιατρούς για 2 με 3 μέρες, είναι εκτός κινδύνου ευτυχώς η κατάστασή του, πήραμε μηνύματα συμπαράστασης από όλους και περιμένουμε, δεν θα μπορεί ο ίδιος ο θεστής να κάνει κάποιες προπονήσεις, ούτε να επιστρέψει άμεσα στην αγωνιστική δράση. Θα πρέπει να παρακολουθείται από γιατρούς και θα πρέπει όμως πρώτα απ' όλα να δούμε πώς θα είναι η υγεία, ναι, του ποδοσφαιριστή, να χρειάζεται στρίξη όλων μας αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, είτε ήταν η περίπτωση του Πελέ, είτε όχι, ήταν μια θέση στον χώρο του κέντρου που χρειαζόμασταν ενίσχυση. Μάλιστα. Άρα κρατάμε το ότι με τον Γιαννούλη τον περιμένετε, είναι τυπικό το θέμα. Του Χαρίση θα δείτε αν θα ασχοληθείτε. Και το μόνο βέβαιο είναι ότι μετά και τη συνεργασία με τον Κουλούρη έχετε μια καλή επαφή με την ομάδα του ΠΑΟΚ, μια καλή επικοινωνία εδώ και 2 χρόνια που συνεχίζεται, έτσι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ελπίζουμε να συνεχιστεί για περισσότερο και παρόμοιες περιπτώσεις όπως του Κουλούρη και του Γιαννούλη να έρθουν στην ομάδα και να βοηθήσουν. Όπως βοήθησε και ο Κουλούρης, αφήνοντας έτσι άριστες εντυπώσεις σε όλους μας, όσο βρίσκονται αυτήν την ομάδα. Με την ανόρθωση θα υπάρχει τη συνεργασία, με το ΑΠΟΕΛ το βρίσκω δύσκολα μετά από αυτά που έγιναν τελευταίες μέρες. Τέλος, τι να πούμε. Ωραία. Κύριε Πλακώτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά συμβαίνουν με τα θέματα τα οποία άνοιξαν με Κύπρο και με ανόρθωση για τον Γιαννούλη, που είναι δεδομένη η συνεργασία, το τυπικό μένει. Για τον Χαρίση που προτάθηκε στην κυπριακή ομάδα, τώρα από όποιον και αν προτάθηκε, ή από τον ΠΑΟΚ ή από τον Μπέχτη. Σε συνεννόηση γίνονται αυτά, Δημήτρη. Πάει να πει ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για ένα τέτοιο δανεισμό. Να πάει ο Χαρίσης σε ομάδα για να παίξει. Αυτά λοιπόν για 2 από τους παίχτες οι οποίοι αποχωρούν. 2 από τους νεαρούς παίχτες. Για τον Γκάτσε. Πλέον αφού έπαιξε και με τον ΠΑΟΚ τυπικά, δεν έχει δικαίωμα να παίξει και σε τρίτη ομάδα, άρα είναι 100% βέβαιο ότι παραμένει στον ΠΑΟΚ. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια, κρούς κτλ. Μένουν στην άκρη. Ο Κάτσε θα ενισχύσει τον ΠΑΟΚ στο κέντρο. Ωραία. Αυτά με 2 από τις περιπτώσεις. Στον Ασαριφά είχαμε μείνει, που εξακολουθεί να κρατάει σε αναμονή πολύ κόσμο, ομάδες, μάνατζερ, μεταγραφικές υποθέσεις, πολλά και διάφορα. Είναι εκπρόσωπος του στην Αθήνα και περιμένει πρώτα απ' όλα ο Πανιώνιος την απάντησή του, την απόφασή του. Τι θα κάνει? Θα μείνει, θα φύγει, ποια πρόταση θα δεχθεί? Τι ακριβώς θέλει. Μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνουμε, εδώ και 20-25 μέρες, ο μοναδικός λόγος που δεν έχει γίνει αυτή η μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ είναι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Όλα τα άλλα είναι λυμμένα και ξεπερασμένα. Για κάποιο λόγο ο ΠΑΟΚ τον έχει πάρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του. Πιστεύει ότι θα του λύσει το πρόβλημα στην επίθεση. Για κάποιο λόγο δεν έχει. Ναι, θα πεις πήγε στο Σωτηρίου. Πήγα να πω ότι δεν έχει προχωρήσει άλλες υποθέσεις. Δεν ισχύει ακριβώς, γιατί πήγε στην Κύπρο να πάρει άλλον ποδοσφαιριστή. Οι αρτές Σωτηρίου είναι τρίτη-τέταρτη επιλογή σύμφωνα με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Που εξακολουθούν να ασχολούνται με τον Πολύ. Με τον Πολύ, ναι. Με τον Πολύ εξακολουθούν να ασχολούνται. Ναι. Είναι μια λύση. Είναι μία από τις λύσεις και για μένα η πιο σοφή από αυτές που έχουν, υπό την έννοια του έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω το παιδί σε χαρακτήρα, που μπορεί να μπάζει λίγο εκεί, αλλά... Είναι τσεκαρισμένο ότι... Επιβεβαιώνεται και πολύ. Και από Γιώργο Σαββίδη και από Μίχελ. Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Αλλά σήμερα ήταν στο χέρι του ΠΑΟΚ, να πάρει ή τον Ασαριφά ή τον Πολύ, είχε και τις υπογραφές. Τον Ασαριφά θα έπαιρνε. Για κάποιο λόγο. Φοβερά πράγματα. Τι να πεις. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Όχι σαν παίκτη. Έχει κάποια στοιχεία ο Σαριφά, μπορεί να βοηθήσει. Ωραία, δεν καταλαβαίνω αυτή την αναμονή. Ποιος είναι, ρε πούστη, ο Φαμπάστεν του Ιράν. Και δεν είναι ότι βιαζόμαστε.
Άντε, ας πούμε, αυτό το ξεπεράσαμε. Σαν χαρακτηριστικά. Τις ταχύτητες αυτές τις έχω. Ωραία. Τα γκολ στον Πανιόνιο. 4. Πόσα έχει, ρε. Φέτος 5. 5 και 2 assist, 3. Κάπου εκεί. Εντάξει. Πέρσι 10 όλη τη χρονιά. Στον Πανιόνιο. Ναι. Δηλαδή όσα θα κάνει ο Κλάους φέτος που τον βρίζουμε. Στον ΠΑΟΚ. Σιγά μην κάνει. Θα κάνει, 10 θα κάνει. Αν πάει τελικό κυπέλλον μπορεί. 10 θα κάνει, το θέμα είναι πώς απέναντι. Μόνο στο κύπελλο δηλαδή. Ο άλλος λέει σιγά μην κάνει. Αυτό το πιστεύεις κι εσύ. Ποιο θα παίξει anytime Κλάους, δεν θα παίξει σίγουρα στην Άρισα. Στο λέω εγώ. Άρισα είναι άλλη κατηγορία μόνο. Είναι άλλο παιχνίδι. Δηλαδή θα βάλει και λεφτά. Δηλαδή για Τζορμπατζόγκο θα βάλει. Δύο μάτσε με Λάρισα έχει για πλάκα. Κάνει την υπέρβαση και θα βάλει 8 ευρώ. Στα κοντάκια. Η Λάρισα είναι δική περίπτωση. Αν έπαιζε κάθε εβδομάδα με τη Λάρισα θα ήταν πρώτο σκόρ. Έχει 5-6 ειδικέ περιπτώσει. Δεν έχει άλλο. Έχει Ολυμπιακό στην Τούμπα. Στο δεύτερο γύρο. Ναι. Δεν τον παίζει anytime. Θα τον καταπιώ τον Ολυμπιακό σκηνικό. Τον Ασαριφάρ θα βάλει. Στον Κοβάσεβιτς γιατί πήγε χθες να πανηγυρίσει τον γκολ. Ο Κοβάσεβιτς ήταν αυτός. Ναι. Δεν ήταν ο γιατρός. Κοβάσεβιτς. Ο φυσιοθεραπευτής. Ο φυσιοθεραπευτής. Ναι, ναι. Μπορεί. Πήγε, θα του κάνει καλό μασάζ. Αυτό. Γενικά να τον βοηθάει. Είναι ένα θέμα συζήτηση σε πιο χαλαρή εκπομπή αυτό που έγινε στη φάση του πέναλτι, έτσι. Δηλαδή που το match and police είναι στο 0-1 είναι πολύ υπέρ μας και όμως παίρνει το ρίσκο αυτός που όλοι έχουμε τα μάτια μας πάνω του. Ακή, έριξε μια ματιά ποιος μπορεί να βαρέσει το πέναλτι. Και ποιος να πάει ο Βαρέλα. Και είχα ξεχάσει τον Κλάους του την δεκάδα και την ώρα. Αυτό ωραία. Δεν είναι ένα θέμα. Μπα. Άξιο προς συζήτηση. Σε σχέση με τους άλλους 10 που ήταν στο γήπεδο. Ωραία. Έχει καλό ποσοστό καριέρας. Εννοείται. Στα πέναλτι. Ακόμα. Ακόμα. Δύο έχει χάσει. Εντάξει. Και είναι και βάση εντολής. Δεν είχα μάλλον. Δε. Εγώ ξέχασα σου λουσταρίσα στη μετάδοση. Καλά, το ότι δεν είχα μάλλον. Το, πέναλτι, το ότι δεν είχα μάλλον δεν είναι υπέρ του. Αυτό είναι υπέρ του. Άμα ήταν ο Κουλούρης εκεί την ώρα μέσα. Δεν θα είχαμε παίχτη. Δεν είναι υπέρ του, θα μα τα κάνουν μπαλόνια. Κάθεσε τώρα εσύ και εξηγεί τώρα στα μοσχάρια. Ωραία, ότι δεν έχει να κερδίσει κάτι άμα το βρει όλη την ώρα. Αγόρι μου να χάσει. Και δεν το καταλαβαίνουν. Θες να τον πυροβολήσεις, πήγαινε πυροβόλα τον. Μη μας ζαλίζεις όμως. Από τη στιγμή που είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, άσε μας ήσυχους. Και εμείς πιστεύουμε, δεν θα επανέλθει ποτέ, ρε. Το πιστεύω πραγματικά. Δεν κερδίζεις κάτι, ρε φίλε, άμα το βρίζεις. Και αν... δεν κερδίζεις κάτι αν το μαντεύεις και το λες. Σαν να είναι. Παίξ το στοίχημα, ναι, δικαιώθηκαν όλοι μετά από 5 χρόνια, δεν κάνει ο Κλάους. Οκ, ρε φίλε, δικαιώθηκες. Μη μας τα ζαλίζεις. Ωραία. Ας τον πας και βάλει κανένα γκολ. Κερδισμένοι θα βγούμε άμα βάλει γκολ. Δεν βγούμε χαμένοι. Δεν θα κλαίμε άμα βάλει γκολ. Άστονα ρε πούστη. Άστονα. Μάλιστα. Αγανακτισμένος. Αγανάκτησε. Φέρ τον Μπέργκερ εσέ και θα το πω εγώ. Άστο δεν μπορεί να φτάσει. Του κόπηκε η πείνα. Που θα βάλει και το του βίντεο. Κόπηκε η όρεξη. Δεν μπορεί να φάει. Άστονα. Φέρ τον Μπέργκερ εσέ. Ναι. Δεν κλείσε με τα μεταγραφικά. Καλές προσφορές έχει. Δεν κλείσε με τα μεταγραφικά. Σε λίγο και οι άλλες υποθέσεις και στα άκρα. Και. Στα χαφ, τα άλλα δύο θέματα τα οποία υπάρχουν. Όσοι διαφωνούμε στη συζήτηση στο ΠΑΟΚ 24, εκεί στην ομάδα που έχουμε, ραντεβού στα Burger & Shake, να λύσουμε τις διαφορές μας. Εκεί θα πιούμε σπιτικές λεμονάδες και θα τα λύσουμε όλα. Έχει φοβερό μοσχαρίσιο φρέσκο κρέας. Το Burger είναι από εγγυημένο μοσχαρίσιο και εγγυημένα φρέσκο. Και καθημερινά από τις 12 ως τις 6 έχει lunch break, δηλαδή ένα Burger. Οποιοδήποτε με πατάτες και σπιτική λεμονάδα σαν πακέτο 5 ευρώ. Επίσης φοιτητές και μαθητές με επίδειξη του Πάσο παίρνουν μπέργκερ και free πατάτες. Αυτό ισχύει ως τις 12 Φεβρουαρίου. Αν πάτε των ερωτευμένων δεν θα την βρείτε την προσφορά. Και όσοι είναι κοντά και δουλεύουν καθημερινά θα τους διανεμηθεί και κάρτα με 15% έκπτωση για όλα τα προϊόντα εκεί στην Κούσκορα στο Burger & Shake. Έχει και γενέθλιο Χαρίση σήμερα. Μάλιστα. Χρόνια πολλά στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Το χάρη. Με πειρατή, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Στο πειρατή πάρα πολλές ετικέτες, πάρα πολλές μπύρες. Κοιτάς σήμερα αν έχει κανένα παιχνίδι. Κάθε μέρα έχει παιχνίδια. Έχει παιχνίδια και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ιδανικό περιβάλλον για να τα δεις. Και πολύ ωραίες μουσικές, κυρίως ξένες, rock, metal. Στη Διογέννης 17 στην Τούμπα. Και Ρεγκίνα, αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη. Μπείτε στο site reginabanio.gr, ξεφυλίστε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina και βρείτε τα μετά σε επιλεγμένα καταστήματα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα, έχει στείλει διάφορα μηνύματα και απόψεις
για τα μεταγραφικά τα οποία δεν τα έχουμε κλείσει έτσι κι αλλιώς, και για τον Ασαριφάρ και για τον Αθανασιάδη και για όλα αυτά. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να μπούμε στη δεύτερη ώρα του ραδιοφωνικού ΠΑΟΚ 24. Η Γαλατά Σαράι παρουσίασε τον Γκάρι Ροντρίγκες. Έχει πάρει το νούμερο 16 στη φανέλα. Δήλωσε πολύ χαρούμενος. Θα ιδρώσω για έναν πολύ σημαντικό και μεγάλο σύλλογο. Θα παλέψω να γίνω καλύτερος. Μπορώ να σας πω ότι είμαι έτοιμος, αν και δεν κάνω προπονήσεις τις τελευταίες 21 ημέρες εξαιτίας της κατάστασης μου τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, ήταν μια απόφαση και της συζύγου μου. Ίσως είμαι έτοιμος αργότερα για την εντεκάδα. Το πιο σημαντικό είναι πως όταν αγωνίζουμε μπορεί να δίνω τον καλύτερο με αυτό κτλ. Είπε ο Ροντρίγκες πριν από λίγο συνέντευξη τύπου για τον, για την παρουσίαση του από την τουρκική ομάδα. Λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι και σε μια περίπτωση extreme κοντά από καλό πρωτάθλημα. Θα δούμε τώρα τι και πώς. Σίγουρα τα περιθώρια δεν είναι αρκετά. Για τον Εντόι που γράφτηκε σε μια φάση, είναι η ίδια περίπτωση με Ζαμάνι. Με Ζαμάνι? Ναι, ό,τι κάνει ο Ζαμάνις που βγάζει πληστηριασμό τον παίκτη που λέγει το καλοκαίρι. Το ίδιο πράγμα. Και επίσης... δεν είναι κακός, δεν είναι... Είναι πολύ χρήσιμος για την Ανζέ όμως. Και τι, το χάσει τζάμπα? Εντάξει, ο Πανίνος δεν καίγεται. Δεν χάνει την κατηγορία. Οι άλλοι χάνουν την κατηγορία. Τι δεν κάνει ο Πανίνος? Δεν καίγεται. Αγωνιστικά δεν καίγεται. Αδειοδοτήθη. Έχει λεφτά να αδειοδοτηθεί. Αυτό είναι μόνιμο πρόβλημα, εντάξει. Πώς δεν καίγεται και ποια θα είναι η ευκαιρία του να ρεφάρει? Το καλοκαίρι ποιο θα πουλήσει, εμένα? Ναι, δεν είναι σε φάση που λες ότι καίγεται και αγωνιστικά. Ότι αν το χάσει αυτό μπορεί να χάσει κατηγορία. Έχει μια άνεση βαθμολογική. Άλλο. Και ο στόχος δεν είναι τελικά δεν είναι. Στις προτεραιότητες. Κάτι ούτε άλλο. Ούτε καν γίνεται. Ναι. Κάτι άλλο αναζητεί ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Ας μη γυρίζουμε στα ίδια και τα ίδια και πριονίζουμε τα πριονίδια». Εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια ασφάλεια γιατί τον παίχτη τον έχεις δει και ξέρει και αυτό στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά μιλάμε και για μεγάλα ποσά έτσι κι αλλιώς. Οπότε εγώ έτσι ποτέ δεν καλό βλέπα αυτή την περίπτωση, να σου πω την αλήθεια. Καλός παίκτης είναι. Καλός παίκτης είναι, δεν είπαμε ότι δεν είναι. Είναι παίκτης ακόμα. Ναι, αυτό είναι αυτό το ρίσκο. Και... όταν τελευταίους δύο μήνες ανεβάζει φωτογραφίες από τις παραλίες. Κάπου λίγο αρχίζει. Θα αρχίσει να παίζει όταν θα είμαστε εμείς στην παραλία. Άρα... αυτός πόσα χρόνια είχε στη Φενέρ συμβόλαιο? Και μιλάμε ότι... Πέντε χρόνια. Και μιλάμε ότι... και 1,7 εντάξει. Συμβόλαιο. Ναι. Όχι συμβόλαιο... της πλάκας. Δηλαδή, ναι. Ένας Σλοβάκος που... είχε ανανεώσει κιόλας. Πολλά χρόνια. Όταν κάθε φορά που δινόταν δανεικός ανανέωνε. Κάπως έτσι. Έκανε επέκταση. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για τα μεταγραφικά του ΠΑΟ και το επίκανα μια αναφορά. Και περιμένουμε... να δούμε πού θα πάει το πράγμα όλο αυτό με τις τρεις κινήσεις που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να πάμε και σε ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης έχει μεταγραφικές προεκτάσεις. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε μια σύνδεση για να μιλήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Σήμερα για το κύπελλο λογικά θα παίξει ο Παναθηναϊκός με τον Κισαμικό. Λογικά όταν ο ΠΑΟΚ θα δίνει δεύτερο αγώνα κυπέλου, οι άλλοι θα δίνουν τον πρώτο. Ναι. Και όταν ο ΠΑΟΚ μέσα στο Φεβρουάριο θα βρει και ένα μεσοβδόμαδο να ξεκουραστεί, οι άλλοι θα έχουν και κύπελο. Έχει. Ο Φεβρουάριος που είναι λίγο πιο δύσκολος από τον Ιανουάριο λόγω αντιπάλων. Δεν είναι λίγο πιο δύσκολος. Είναι τα ίδια παιχνίδια αριθμητικά. Ναι. Αλλά το μόνο εύκολο που έχουμε εμείς είναι η Βέρεια. Παρένθεση. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο. Πάμε στο βόλεϊ. Όπου ο ΠΑΟΚ χθες κέρδισε στη Σύρο ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ισορροπημένο. Πάρα ισοπαλή πολύ έλειξη. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Οριακά, στο τέλος, στις λεπτομέρειες. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ που παραμένει στη Σύρο. Ο κ. Καλμαζίδης είναι στη γραμμή. Coach, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά? Μια χαρά. Έχουμε καλή ζεστούλα εδώ, σε σχέση με πάνω. Και εδώ ήλιο έχουμε, εντάξει. Εμείς φτύσαμε αίμα,
Εμείς φτύσαμε αίμα να πάμε αεροδρόμιο. Εσείς Σύρο πώς φτάσατε? Εμείς ευτυχώς πετούσαμε 11 η ώρα προχθές. Ναι. Και 12 μάθαμε ότι έκλεισε το αεροδρόμιο. Ήμασταν λίγο τυχεροί πριν την αρχή. Ωραία, ωραία. Το χαρήκατε χθες το παιχνίδι? Ήταν πολύ γεμάτο, πολλές ώρες αγώνα ή η αγωνία σας κατέβαλε στο τέλος? Χαρήκαμε. Όταν μας τους οι αθλητές, αλλά ιδιαίτερα οι προπονητές που είναι απ' έξω, τραβάμε μεγάλο ζόρι, αγωνία, ένταση, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε. Σίγουρα μετά όταν κερδίσαμε υπάρχει μια ανακούφιση και χαρά. Ίσως θα μπορούσαμε να παίξουμε λίγο καλύτερα, να καταφέρουμε κάτι παραπάνω, αλλά πιστεύω πως στο τέλος ήταν καλά, καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Και η ομάδα της Σύρου έπαιξε πάρα πολύ καλά απέναντι μας. Όλες οι ομάδες όταν παίζουν με τον πρωταθλητή και θεωρητικά είναι υποδέστερες, βγάζουν το κάτι παραπάνω, παίζουν ελεύθερα, χωρίς άγχος. Ευτυχώς καταφέραμε στο τέλος να το κερδίσουμε. Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που είναι πιο δύσκολο να διατηρηθεί στην κορυφή από το να την κατακτήσεις μια φορά. Σε τι κατάσταση θα λέγατε ότι είναι η ομάδα αυτό το διάστημα? Είναι πάνω απ' όλα το πρόγραμμα, οι νίκες, οι επιτυχίες ή η διαμόρφωση ακόμα του ρόστερ, γιατί πλέον το ρόστερ θα αλλάξει και πάλι? Είναι συνδυασμός. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια σταθερή εικόνα, μια σταθερή πορεία με αυτοματισμούς, αυτό που θέλουν όλοι οι προπονητές, αλλά είχαμε και έχουμε ακόμα παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την εξέλιξη προς το αρνητικό, είτε είναι με τραυματισμούς, με αρρώστιες, με δυστυχώς η χρονιά, η φετινή σεζόν, είχαμε αρκετά τέτοια από την αρχή και μας δυσκολεύει πάρα πολύ. Πιστεύω ωστόσο να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σκληροί και δυνατοί προς το τέλος. Δηλαδή η χθεσινή επιλογή σας κάποια στιγμή να παίξετε με το Σωτηρίου διαγώνιο αντί του Σακόγλου, είναι από ανάγκη, είναι κάτι που σκέφτεστε, είναι μια εξέλιξη λογική, πώς εξηγείτε? Λογική εξέλιξη θα έλεγα όχι. Απλώς κάθε προπονητής έχει στο μυαλό του κάποια πράγματα. Εγώ οφείλουμε να έχουμε και plan B, plan C. Ναι, βέβαια. Και έχουμε παίκτες, πολύ καλούς παίκτες που μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα. Και εχθές αρκετά καλά πήγαινε και ο Σακόγλου. Αν δούμε στατιστικά και καθαρά το κομμάτι πόσες μπάλες τελειώνει, μια χαρά. Απλώς μερικές φορές χρειάζεται και κάτι παραπάνω από το προπονητή, να βρει ένα κουμπί που να αλλάξει τη ροή του αγώνα, να αλλάξει λίγο την ψυχολογία, και εκεί είναι η δυσκολία για τον προπονητή. Και άλλες φορές βγαίνει, άλλες φορές δεν βγαίνει. Πιστεύω ότι χθες ήταν μια κίνηση που μας βοήθησε. Κακά τα ψέματα, κύριε Καλαμαζίδη, έχει περάσει μισή σεζόν και είστε αναγκασμένος πολλές φορές να ρισκάρετε με διάφορες αλχημίες. Αντιλαμβανόμαστε, όπως σε όλα τα αθλήματα, αυτή η διαδικασία δεν είναι και η καλύτερη για τον προπονητή, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Είναι δύσκολο και είχαμε κάποιες απώλειες, όπως χθες, ας πούμε, τον βαθμό που χάσαμε, είχαμε μια απώλεια σημαντική με τον Παναθηναϊκό μέσα στο παλατάκι. Βέβαια αυτά υπάρχουν και στον αθλητισμό, με τις δυσκολίες που περνάμε στο τμήμα φέτος, είτε βασικά με τους τραυματισμούς, με τις ατυχίες που έχουμε. Και ο Γκόμες δεν είναι απλώς ένας παίκτης. Είναι ο ηγέτης μας, έτσι. Και αν ο ηγέτης απουσιάζει, υπάρχει ζήτημα σοβαρό. Κλονίζει την ομάδα. Παρ' όλα αυτά η ομάδα περπατάει και νομίζω τα παιδιά βγάζουν πολύ καλά
το φίδι από την τρύπα πολλές φορές, παίζοντας ένα ρόλο που ίσως δεν έχουν συνηθίσει. Και νομίζω και μέσα από τη διαδικασία αυτή δυναμώνει και ομάδα σαν ομάδα, ξεδηλατείται από τις δύσκολες καταστάσεις, μερικές φορές με κόστος κάποιων βαθμών. Αλλά ναι, νομίζω ότι το τέλος όλοι θα είναι κερδισμένοι από αυτό. Έχει τώρα σημασία να μας πείτε, μια και το θέμα του Γκόμεζ πλέον κρίθηκε όταν γίνει, έγινε. Όταν συζητάτε μεταξύ σας στον ΠΑΟΚ, τι λέτε για αυτή την υπόθεση? Κάνατε αυτό που έπρεπε? Έχετε τη συνείδησή σας ήσυχη? Λέτε μήπως θα μπορούσαμε να πάρουμε ή θα έπρεπε να πάρουμε κάποια άλλη απόφαση όταν κρίνατε ότι θα επιμείνετε στον Γκόμεζ? Τι λέτε σήμερα? Πάντα υπάρχουν πράγματα που θα ίσως θα μπορούσαν να κάνει διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν ακριβώς η διαδικασία που έπρεπε να γίνει. Ναι. Σίγουρα όταν έχει τελειώσει, μάλλον όταν έχει περάσει ένα γεγονός, μπορεί να πει κάποιος έπρεπε το ένα, έπρεπε το άλλο, αλλά αυτό. Εμείς έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία με βάση βέβαια με όλους τους γιατρούς που έχουμε μιλήσει, με όλους τους παράγοντες που έπρεπε να πάρουν αυτή την απόφαση, και οφείλαμε να δώσουμε και χρόνο στον ίδιο τον Γκόμεζ. Γιατί είναι ξεχωριστός, γιατί είναι ο ηγέτης, έτσι είναι και αυτή μια φάση. Ομάδα που δεν σέβεται. Δεν είναι μόνο πόσες πάλες θα τελειώσει ή πόσους πόντους θα πάρει. Είναι αυτός που η κινητήρια δύναμη πολλές φορές μέσα στην ομάδα. Και έπρεπε να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Νομίζω αν δεν την είχαμε ακολουθήσει θα είχαμε κάποιο κομμάτι δεν θα νιώθαμε τόσο καλά. Τώρα είμαστε λίγο τυχεροί στην ατυχία μας ότι ναι, έγινε τώρα και δεν έγινε αφού τελειώσουν οι μεταγραφές. Δηλαδή αν γινόταν αυτό αρκετή του Φεβρουαρίου θα ήμασταν σε πολύ πιο δύσκολη κατάσταση. Τώρα υπάρχει κάποιος χρόνος να βρούμε κάτι διαφορετικό και πιστεύω πως θα το κάνουμε. Πότε θα αποφασίσετε για τον παίχτη που θα έρθει ως διαγωνίος και αν έχετε να επιλέξετε, δηλαδή είστε έτοιμοι, έχετε μια-δυο έτοιμες λύσεις και θα επιλέξετε? Υπάρχουν παίχτες που είναι στην αγορά, ναι. Είναι κάποιες αγορές που κλείνουν, δηλαδή κάποια πρωταθλήματα και στο Πουέρτο Ρίκο και στην Κίνα και υπάρχουν και παίκτες και στην Ευρώπη που υπάρχουν κάποιες λύσεις που εξετάζουμε. Δεν μπορώ να ξέρω αν θα είναι σήμερα, αν θα είναι αύριο, αν θα είναι σε μια εβδομάδα. Ελπίζω φυσικά να είναι όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Υπάρχει πιο γρήγορο. Και το League Cup, υπάρχει ένας πιθανός τίτλος, γι' αυτό ουσιαστικά ανησυχείτε. Ναι, και αυτό θα ήθελα. Απλώς το League Cup εγώ θεωρώ ότι καλύτερα αν πρέπει να διαλέξω, δηλαδή να είμαστε καλά προς το τέλος του πρωταθλήματος και το κύπελλο Ελλάδος. Αν μπορούμε φυσικά να το συνδυάσουμε, να τον έχουμε πριν το League Cup, είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά δεν θα θυσιάσουμε, δεν θα κάνουμε μια βεβαιασμένη κίνηση μόνο για το League Cup. Από Ελλάδα αποκλείεται να είναι ο αντικαταστάτης, δηλαδή από ομάδα? Δεν αποκλείεται, όχι, δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Αλλά παράλληλα δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα άλλο, γιατί τέτοια εποχή, όπως είπα, υπάρχουν κάποιοι παίκτες, όχι όπως το καλοκαίρι που είναι όλοι ελεύθεροι, αλλά τώρα κυκλοφορούν κάποιοι παίκτες που συνεχώς λαμβάνω μηνύματα από διάφορους. Μάλιστα. Εντάξει, η αγορά του Βόλου δεν είναι και τεράστια, είναι η αλήθεια. Την γνωρίζουμε αρκετά ναι, καλά. Αυτό είναι γεγονός. Ωραία. Συγχαρητήρια για την χθεσινή επιτυχία. Καλή συνέχεια στη χρονιά, coach. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλά. Αυτά από τον κύριο Γιάννη Καλμαζίδη που μας ενημέρωσε, μας μίλησε για τον αγώνα του ΠΑΟΚ στη Σύρο, αλλά και για τη μεγάλη υπόθεση του διαγώνιου γενικά, του Γκόμεζ δηλαδή, αλλά και της επιλογής που θα ακολουθήσει. Λοιπόν, να πούμε τους χορηγούς μας για να πάμε στο άλλο θέμα, μια και φαίνεται πως υπάρχει εξέλιξη στην υπόθεση Ανσαρι Φαρντ
επιβεβαιώνεται ότι η σημερινή ημέρα θα είναι η κρίσιμη και ήδη έχουμε την πρώτη πληροφορία ότι ο Ιρανός επέλεξε τον Ολυμπιακό. Άκου τώρα που φτάσαμε. Ότι υπάρχουν δηλαδή δύο ομάδες που σκοτώνονται, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, και ο Ανσαριφάρ επέλεξε τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν ένα ενδεχόμενο. Τι θα πει επέλεξε? Είχε να κάνει μια επιλογή. Μένει στον Πανιόνιο, φεύγει ξέρω εγώ έξω, πάει στον Ολυμπιακό, πάει στον ΠΑΟΚ. Είχε 3-4-5 επιλογές. Τις κράτησε ζεστές για πολύ καιρό. Αυτή είναι η επιτυχία του. Ότι τα είχε όλα στα πόδια του για να φτάσει να επιλέξει. Θα δούμε, θα ενημερωθούμε σε λίγο. Ναι. Από Αθήνα, σε λίγο, αφού πούμε τους χορηγούς δεύτερης ώρας, αφού ακούσαμε και τον κύριο Καλμαζίδη. Το κόλκα του ξανά άνοιξε η όρεξη, παιδιά. Πάει έξω να συνεχίσει. Με Citroën Γιαννήρης στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για να το δοκιμάσετε το φοβερό Citroën Z3, τηλεφωνείτε στο 2310-546-400. Η Citroën Γιαννήρης είναι στη Μοναστηρίου 196 και εδώ και 45 χρόνια είναι συνώνυμο της λέξης Citroën στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας και ο Ιταλός. Με 3 κέντρα μπαταρία σε Σικές Μοναστηρίου και κέντρο, στροφή θέρμης. Ένα τηλέφωνο όμως για να μην μπερδεύεστε, 2310-545-999. Όποιο κατάστημα βολεύει, έρχεται ένας άνθρωπος είτε με το μηχανάκι είτε με το αυτοκίνητο, φέρνει την μπαταρία, σας την αλλάζει, τσεκάρει το δυναμό, σας δίνει και ένα λίτρο παραφλού και ξεμπερδεύετε μια και καλή με το θέμα μπαταρίας, διότι βάζετε επώνυμες μπαταρίες αυτοκίνητου, Fiam, Technica, Bosch, όλα αυτά στον Ιταλό. Και με Ρέμβη, πορευόμαστε στη δεύτερη για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Κάθε μέρα κάτι διαφορετικό, κάτι πολύ ωραίο και για φαγητό και για καφέ και για ποτό. Αύριο κυριαρχούν τα μπουζούκια στο κλαμπ της Ρέμβης. Ελληνική ραδιά, αύριο Παρασκευή 4.33 για να κλείσετε τραπέζι. Επικοινωνείτε με την εκπομπή με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Φίλος τώρα βλέπω έγραψε όπως ανεβαίνετε κύριε Καλαμαζίδη, φέρτε και τον Γιορτάνοφ. Είναι ο αριστερόχειρας της Κηφισιάς, ο Διαγώνιος. Ο Σούρδη μου άρεσε εμένα. Σούρδη, πώς λέγονταν αυτός. Της Σύρου χθες. Σύρου χθες. Νομίζω ότι ψάχνει κάτι καλύτερο. Καλά, εντάξει. Τώρα συζητάμε. Απλά ξέρεις κάτι. Το περνάμε λίγο ότι ο Πάκο χθες πέρασε διαπυρός και Σιδήρου. Η ομάδα της Σύρου έχασε δύο μάτς με 3-2 σετ με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Ναι. Και έχασε 2-3 σετ και από τον ΠΑΟΚ στην έδρα της. Είναι ένα δείγμα καταρχήν ότι είναι και αυτή στην πρώτη τετράδα και είναι και ένα δείγμα του πόσο δύσκολο ήταν το παιχνίδι το χθεσινό όταν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που αυτή τη στιγμή έχουν λιγότερες απώλειες, ο ΠΑΟΚ δεν είναι και ούτε θα είναι ποτέ έτοιμος, έτσι αποδεικνύεται. Έχασαν βαθμό. Οπότε ο ΠΑΟΚ θα βγει λογικά τρίτος. Ο ΠΑΟΚ όπως ακούσαμε δεν τρελαίνεται και δεν αγχώνεται για το League Cup. Αυτή είναι η στάση που τηρεί η ομάδα και την ακούσαμε από τον προπονητή. Και περιμένουμε, είπαμε, κυρίως από εξωτερικό κάποιες λύσεις, ενώ δεν αποκλείεται και ελληνική λύση. Τώρα το θέμα μας είναι βέβαια το ποδοσφαιρικό και η απόφαση του Ανσαριφάρτ, αφού τόσο πολύ ο ΠΑΟΚ περίμενε αυτόν τον ποδοσφαιριστή και πήρε όλα τα ρίσκα. Θα συνδεθούμε, θα ενημερωθούμε μετά το διάλειμμα ακριβώς τι γίνεται. Α, θα πάμε λοιπόν σε διάλειμμα τώρα για να ακούσουμε από Αθήνα τι επέλεξε ο Ανσαριφάρ. Ο Γιάννης με διορθώνει ότι το μάτς με τον Ολυμπιακό ήταν στη Σύρο, όπου κέρδισε ο Ολυμπιακός 2-3. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα δύο ομάδες που είναι πολύ πιο φορμαρισμένες και πιο έτοιμες από τον ΠΑΟΚ κέρδισαν με απώλεια πόντου. Μας γράφει Γιάννης ο Παρασκευέτης ότι αν κέρδισε ο ΠΑΟΚ καθαρά θα μπορούσε και πρώτη θέση. Πώς δεν προλαβαίνει πρώτη θέση? Πώς θα μπορούσε? Εντάξει, υπολογίζει ότι θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό εκτός. Εντάξει. Εντάξει, μα είναι ακόμα πολύ νωρίς. Το θέμα του ΠΑΟΚ είναι η λύση στο διαγώνιο. Ο διαγώνιος είναι τόσο ξεχωριστός, τόσο διαφορετική θέση. Είναι η πιο σημαντική θέση. Θέμα είναι ποιο θα επιλέξει ο ΠΑΟΚ εκεί. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με αυτό το κορυφαίο θέμα. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής του σημερινού ΠΑΟΚ 24. Μιλήσαμε για ποδόσφαιρο, για το παιχνίδι, για τα μεταγραφικά. Πήγαμε στην Κύπρο για τις υποθέσεις του ΠΑΟΚ με την ανόρθωση με τον Γιαννούλη, τον Χαρίση κτλ. Μιλήσαμε με τον κύριο Γιάννη Καλμαζίδη για την ομάδα Βόλη και τις επιλογές μεταγραφικές από εδώ και πέρα.
Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, μια και υπάρχει αυτή η πληροφορία για τον Ανσάρι Φαρτ. Φίλος μας γράφει, γιατί σας κάνει εντύπωση η στάση του Ανσάρι Φαρτ και του μάνατζερ του? Οι άνθρωποι είναι Άραβες, λέει, που είναι η μέθοδο του παζαριού, γι' αυτό ζουν. Δεν μας κάνει εντύπωση, δεν μας κάνει εντύπωση τίποτα όσον αφορά στην πλευρά Ανσάρι Φαρτ, γιατί επιμένει ο Πάουκ μας κάνει εντύπωση τόσο καιρό, που την έχουμε πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Και ο Πάουκ επιμένει. Το είπαμε εδώ και καιρό τι μας κάνει εντύπωση και αναρωτιόμασταν. Και να που διαβάζουμε και από τον συνάδελφο, τον Θοδωρή Βασίλη, στο Γκαζέτα, το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ πριν από λίγο για το ότι ο Ανσάρι Φαρτ διάλεξε Ολυμπιακό. Ο Θοδωρής είναι μαζί μας. Φίλε Θοδωρή, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι. Πού είσαι, ρε αγόρι μου, πού είσαι? Καλό μεσημέρι. Είσαι καλά? Να σου πω, το πουλήσατε πακέτο με τον άλλον κοντίσιονερ ή ήταν μόνος του? Φεύγει. Τώρα τι να σου πω. Ναι, φεύγει και ο μικρός, ο κοντός που λες. Για το Σιώπη, δεν λες? Όχι, αλλά έβγαλες είδηση. Μην τα λες απότομα. Για το Μασούτ λέγαμε, αλλά εντάξει. Όχι, 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 όχι. Νόμιζα ότι λες άλλο. Δεν πειράζει, τη βγάλαμε την είδηση, φίλε. Όχι, για... δεν είναι ο Μασούτ, αν είναι για παίκτη που λες. Επειδή τον πρότεινε ο μάνατζερ του πακέτο τώρα τις τελευταίες μέρες, γι' αυτό, ρε. Όχι, στο Ολυμπιακό δεν τον είχε προτείνει ποτέ το Μασούτ. Τον Ολυμπιακό σκέφτω ότι η πρόταση, από όσο γνωρίζω εγώ, είναι 4,50 με 5 κατοστάρικα το χρόνο. Συν διάφορα bonus, όπως είναι πριν κατάκτηση πρωταθλήματος. Δηλαδή ο παίκτης φεύγει τώρα άμεσα. Γιατί ναι, από τον Πανιόνιο συζητούσαν μήπως καταφέρουν και τον κρατήσουν μέχρι το καλοκαίρι. Θοδωρή, για πες μας λίγο, ποια είναι η τελευταία εξέλιξη που αποκαλύπτεις μέσα από το Γκαζέτα, για να τα πάρουμε όλοι και με τη σειρά να ακούσουμε και τις δικές σου απόψεις, αλλά και το ρεπορτάζ που έχεις για αυτή την υπόθεση που κράτησε τόσο πολύ. Τι συνέβη σήμερα? Σήμερα δεν συνέβη κάτι. Χθες το βράδυ έγινε. Ο Ιρανός μάνατζερ του Ανσάρι Φαρτ έφτασε στην Αθήνα. Ναι. Είχε συνάντηση με τον Νίκο Ζαμάνη στα γραφεία του Πανιωνίου για περίπου 2 ώρες, τα έλεγαν. Mm-hmm. Και τελικά αποφάσισαν ο παίκτης να δεχτεί την πρόταση του Ολυμπιακού. Να πούμε εδώ ότι, έχοντας εγώ κάποιες επαφές με τον ποδοσφαιριστή, ο ίδιος mm-hmm. από την πρώτη στιγμή είχε αποφασίσει ή μάλλον έκλεινε προς τον Ολυμπιακό. Ναι. Off the record μου είχε πει ότι προτιμώ να πάω στον Ολυμπιακό γιατί θα αγωνιστώ στο Champions League. Τώρα κατά πόσο θα αγωνιστεί με βάση με τον Ιντέγε και τον Καρντόσο είναι ένα άλλο θέμα. Και επίσης του είχε προκαλέσει άσχημη εντύπωση το γεγονός με τον Γιώργο τον Τζαβέλα. Δεν μπορούσαμε να το γράψουμε, αλλά το αποκαλύπτουμε εδώ τώρα. Ο ίδιος μου λέει ότι θεωρούσε ότι ένα κλαμπ όταν βγάζει κάποιον παίκτη στη σέντρα θεωρεί ότι υπάρχει ένα θέμα. Και όπως μου λέει χαρακτηριστικά, αν εγώ που με παίρνει, αν πάω στον ΠΑΟΚ και στον ΠΑΟΚ έχουν τέτοιες προσδοκίες από μένα, αν στην πρώτη χαμένη ευκαιρία με βγάλουν στη σέντρα, τι θα γίνει? Μάλιστα. Αυτό μου έλεγε ο ίδιος. Λες από όλα όσα έχεις καταλάβει ότι ήταν ένας από τους λόγους που δεν ήθελε τον ΠΑΟΚ ή υπήρχαν και άλλα πράγματα? Αυτός ήταν ένας από τους λόγους. Η βασική του επιθυμία ήταν ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Η βασική του επιθυμία ήταν να μείνει στην Αθήνα, αλλά προς ΑΕΚ. Όταν είχαν κάνει μια πρώτη κουβέντα. Γιατί θεωρούσε ότι εκεί θα είναι βασικός, αναντικατάστατος και θα κάνει πλάκα. Ναι. Λαϊκά. Αγωνιστικά, ναι. Ναι. Το θέμα όμως είναι ότι κάποια από ένα σημείο και μετά έπλεξε ο μάνατζερ του ο Ρέζα, ο οποίος κατάφερε και έκανε 3 ομάδες. Να τον παρακαλάνε. Μπράβο του, ναι, βέβαια. Μία ο Ολυμπιακός και μία ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα που έχει κάνει ο Ιρανός μάναντζερ να έρχεται να προτείνει, αρχικά να λέει θα σου δώσω τον Ανσάρι Φαρτ, μετά να έρχεται να λέει πάρε όμως και τον Μασούτ, πάρε και τον τρίτο, πάρε και τον τέταρτο. Και να τους έχει όλους τα κάρβουνα, ναι, να περιμένουν. Και αντί να του πούνε πήγαινε στο συνεχή της Παναγίας, και άντε ο Πανιόνιος το καταλαβαίνει γιατί είχε ανάγκη τα λεφτά, ναι, ναι, ήθελε να πάρει τη ρήτρα του που είναι 400.000 ευρώ. Mm-hmm. Αλλά τώρα ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ να κάθονται και να συζητάνε 2 μήνες το αν θα δεχτούν, αν θα μιλήσουν με τον Ανσάρι Φαρτ, αν θα του δώσουν διετές, τριετές και εγώ δεν ξέρω τι. Εντάξει, τι να και πω. Να τον περιμένουν και τόσες μέρες. Ναι, αυτό ακριβώς. Η ουσία ποια είναι, τέλος πάντων, ότι ο παίκτης είχε ως πρώτη προτεραιότητα από τη στιγμή που είχε 2 προτάσεις, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, είχε ως πρώτη προτεραιότητα τον Ολυμπιακό και δεύτερη τον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος off the record είχε πει ότι εγώ δεν έχω αποφασίσει ακόμα, όλα αυτά από την Κυριακή που είχα μιλήσει εγώ μαζί του. Ναι. Δεν είχε αποφασίσει ακόμα, απλά είχε ένα μικρό προβάδισμα ο Ολυμπιακός και για το λόγο ότι στον ΠΑΟΚ θεωρεί, φοβήθηκε, δεν ξέρω τι, ότι αν τον βγάλουν στη σέντρα θα υπάρξει θέμα όπως με τον Τζαβέλα και πίστευε ότι στον Ολυμπιακό
θα παίξει στο Champions League, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο, εν όψη του Μουντιάλ, ότι θα τον δει ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Ιράν και θα τον έχει σε επιλογές του. Ναι. Αυτό. Πάντως η πρόταση του Ολυμπιακού είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με το ΠΑΟΚ. Στον ίδιο τον παίχτη εννοείς? Ναι, ναι, ναι. Είπες νωρίτερα για 450 πάγια. Με 500. Δεν ενώ του ΠΑΟΚ και οι δικές προφορές κάνουν λόγο για 700. 700, ναι. 700 έχει ζητήσει από τον ΠΑΟΚ από την αρχή. Μάλιστα. Ναι. Και συν μπόνους όπως κατάκτηση πρωτάθληματος. Δηλαδή θα πάρει τώρα μπόνους από τη στιγμή που το πρωτάθλημα ουσιαστικά έχει κρυφθεί. Ναι, 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 ναι. Για να χρυσώσουν τη διαφορά. Να την... Αυτό. Σωστό και αυτό. Και αυτό έγινε γνωστό χθες το βράδυ, ουσιαστικά στη συζήτηση που είχε ο Νίκος Ζαμάνης με τον Ιρανό εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή, που ανακοίνωσε... Που φεύγει άμεσα, Ναι, άμεσα, άμεσα. Πηγαίνει άμεσα στον Ολυμπιακό. Άμεσα. Λογικά το μάτι με τον Πανετολικό ήταν το τελευταίο του, αν θέλετε, με τη διανέτηση φανέλα. Μάλιστα. Για το Σιόπ, γιατί μας είπες, έχεις ρεπορτάζ ότι αποχωρεί? Όχι τώρα, θα αποχωρήσει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Νόμιζα αυτό ότι εννοούσε ο Σταύρος. Προς την ίδια κατεύθυνση. Κοντό, γι' αυτό, ναι. Ναι, ναι. Ούτως ή άλλως για το Σιόπι υπήρχε ρήτρα στο Σιόπι. Του Ολυμπιακού δεν ήταν ο Σιόπι. Ναι, ναι. Όταν τον απέκτησε ο Πανιώνιος με ελεύθερη μεταγραφή, υπήρχε μια οψιόν μέχρι τα 3 χρόνια. Αν ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι μπορεί να. Ότι του κάνει ο παίκτης, μπορεί με ένα ποσό των 300.000 ευρώ να τον φέρει πίσω. Ομάδα. Ουσιαστικά πλήρωσε την υπεραξία που του έδωσε ο Πανιώνιος του παίκτη. Ναι, αυτό. Ναι. Ναι. Δεν μου λες, Θοδωρή, τώρα. Χρήση αυτού του δικαιώματος. Εσύ που τα βλέπεις από μια απόσταση, μπορείς να μας εξηγήσεις όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται τον Ασαριφάρ και αν πλέον του ΠΑΟΚ, ας πούμε, πιο ειδικά, αξίζει? Δηλαδή, αυτός ο ποδοσφαιριστής, εσύ πιστεύεις που τον βλέπεις κάθε Κυριακή, μια και κάνεις και το ρεπορτάζ του Πανιωνίου, μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια μεγαλύτερη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ? Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει διαφορά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει διαφορά. Mm-hmm. Δηλαδή, αν, γιατί έχουμε δημιουργήσει γύρω από τον Σαριφάρντ ένα πράγμα ότι παίρνουμε... Μπράβο του, μπράβο του. Ναι, είναι τεράστια επιτυχία του. Βέβαια. Τεράστια επιτυχία. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, με πολύ καλή τεχνική. Μπορεί να σκοράρει. Πιστεύω θα βοηθούσε τον ΠΑΟΚ, αλλά όχι σε επίπεδο που να λέμε ότι πρέπει να δώσεις 700.000 ευρώ και να φτάνει μεταγραφή να ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Και να χάνεις και τόσο χρόνο. Ναι, ακριβώς. Και τελικά δηλαδή, να χάνεις και σε γόητρο. Γιατί είναι μια επικοινωνιακή ήττα αυτή τη στιγμή. Φυσικά. Για τον ΠΑΟΚ και για τον Μίχελ. Είναι μια επικοινωνιακή ήττα. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να ανταποκριθεί σε μια ομάδα με διαφορετικές απαιτήσεις. Mm-hmm. Γιατί άλλες είναι οι απαιτήσεις του Πανιωνίου και άλλες οι απαιτήσεις του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Τώρα, αν σκεφτεί κανείς ότι ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τώρα με τους επιθετικούς που έχει και το είναι θετική δυστοκία, πιστεύω ότι κάποια γκολ θα τα έβαζε. Ναι. Απλά δεν είναι ο παίκτης που είχαν δημιουργηθεί όλες αυτές τις προσδοκίες ότι θα έρθει και θα λύσει το θετικό πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι είναι τέτοιος παίκτης. Άλλωστε και στις προηγούμενες του ομάδες δεν είναι παίκτης που σκοράρει 20 και 25 γκολ. Ναι, ναι. Σωστά. Και στον Πανιούνιο 5 γκολ έχει βάλει φέτος. Το γέλιο, ξέρεις ποιο είναι, φίλε, ότι έχετε κάνει εσείς μια ομάδα εκπληκτική με τα δεδομένα τα οποία έχετε στα χέρια σας. Δίνεται υπεραξία σε όλους τους παίκτες που παίζουν στην ομάδα και επειδή μίλησες για κλίμα πριν και για σέντρες και για διάφορα, στον Πανιώνιο δεν βγαίνει κανείς στη σέντρα, εντάξει, πουλάτε όσο μπορείτε να πουλήσετε σε μια ελληνική αγορά, εσείς και τα Γιάννη το έχουν καταφέρει αυτό το πράγμα, κανείς άλλος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή να είναι τόσο πετυχημένα project με τόσο λίγα λεφτά. Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα δύσκολα να παίξουν οι παίκτες που φεύγουν σήμερα που μιλάμε σε άλλες ομάδες. Όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν φύγει από τον Πανιούνιο. Θες να πάρουμε τον Μπακασέτα. Ενώ σε αντίθεση παλιά ο Πανιούνιος ήταν εγγύηση για αυτούς που φεύγανε. Μην ξεκινήσω από Θωμά, Μαύρο, Σαραβάκο, Αναστόπουλο. Μιλάμε για άλλες εποχές και μιλάμε για ένα Πανιώνιο. Σάμαρι, που... Τζιόλι, 100 παίκτες τέλος πάντων που έχει βγάλει ο Πανιώνιος. Σταύρο, τώρα εντάξει, ναι. Επειδή είπες αυτό. Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση αν σκεφτείς ότι το Χατζησαΐα τον πήρε από ομάδα Β' Εθνικής. Ναι. Τον Μπουμάλ το ίδιο. Τον Ανσαριφάρ τον πήρε από τη Β' Οσασούνα που δεν έπαιζε καν. Ναι. Δηλαδή μιλάμε ότι και αυτοί οι παίκτες και για τον Πανιώνιο ήταν στοιχήματα. Ναι, και ναι. Μπορεί αν υπήρχε. Αν ο Πανιώνιος ήταν στην εποχή του Τσακίρη, που έφερνε Ρεκόμπα και Στουγιανόφ, μπορεί αυτοί οι παίκτες να μην παίρνουν καν στην Ασμύρνη. Ναι, γι' αυτό λέω. Δηλαδή ότι δεν νομίζω ότι αυτό που λες είναι ότι ο Πανιώνιος δημιουργεί υπεραξίες. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές
Α, έπαιξε στον Πανιόνιο αυτό, θα παίξει στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Παλιά ο Πανιόνιος την είχε αυτή την εγγύηση, πλέον όχι. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Η ουσία είναι ότι, επειδή τώρα μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, είναι μια κοινωνιακή ήττα του ΠΑΟΚ για μένα. Από τη στιγμή που έκατσε μέσα στο παιχνίδι για δύο μήνες, ενώ στην αρχή είχε κάνει πίσω, δεν είχε ασχοληθεί, ξαφνικά είδαμε, μαθαίνουμε ότι πάει κάνει πρόταση με 700.000 ευρώ, μετά δέχεται τερτύπια του Ιρανού μάνατζερ να πάρει πακέτο για τον Μασούντ, λες και εγώ δεν ξέρω τι είναι ο Μασούντ, και ξαφνικά να αποφασίζει ο ποδοσφαιριστής ότι προτιμάει τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Και χωρίς να είναι περισσότερα τα λεφτά. Ναι. Πάω και έχει να πάρει πολλά μαθήματα από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και αν ισχύει και αυτό που είπες για τη Σέντρα, ακόμα περισσότερα. Αν δηλαδή αυτό που λέει ο Σαριφάρο ότι μέτρησε στην απόφασή του στο τέλος. Παρότι πάω και είναι περισσότερα λεφτά. Καλώς ή κακώς, κάποια πράγματα μαθαίνουν. Δεν με γνωστά. Εγώ που μιλούσα μαζί του, μου είχε πει ότι μου προκάλεσε άσχημη εντύπωση. Το γεγονός αυτό. Μου λέει, συγκεκριμένα μου είχε πει, φίλε μου λέει, δηλαδή αν εγώ χάσω κάποια ευκαιρία, είναι μια κρίσιμη, είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι, και χάσω εγώ το άχαστο. Αυτόματα θα με βγάλουν στη σέντρα, θα με κατηγορήσουν ότι μπορεί να είμαι και εγώ τι, ότι φταίω μόνο εγώ για την ήττα της ομάδας. Στο είπε σε συζήτηση που έκανες μαζί του, ε. Ναι, off the record αυτό. Ότι αυτό το πράγμα, μάλιστα, γιατί. Μάλιστα. Τι να βγεις και τι να πεις. Ναι. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πανιώνιος δεν θα κάνει τώρα στην επίθεση. Τι, πώς θα... Άμα πήρατε το Τσίπρα. Για το καλοκαίρι. Να μου το φιλήσεις το παλικάρι αυτό. Σταυρωτά. Θα πάει καλά στις διαπραγματεύσεις. Φίλε, μνημόνιο μην το βάλεις να υπογράψει μόνο. Αλλά να μου το φιλήσεις τον παλίκαρο αυτό, να δηλαδή πραγματικά. Αυτό μέχρι και στη Γερμανία μπορεί να τον πουλήσει ο Πανιόνιος στον Τσίπρα. Εμείς τώρα θα πέρασαμε με τον Εγκόγκ. Εγκόγκ, ναι, έχει μια ευκαιρία. Βέβαια. Θα δούμε, θα ψαχτούν πάλι πάντως για επιθετικό. Γιατί. Κοίτα, έτσι όπως το πάμε, τον Κλάους θα το στείλουμε εκεί στο τέλος. Δεν είναι θέμα. Είναι στόχος, θέλουν να μπουν στα play-off. Μπας και λίγο έτσι να υπάρξει μια, αν καταφέρουν να βγουν στην Ευρώπη, να το έχουν λίγο οικονομικά να μπουν τίποτα λεφτά. Αυτό είναι το θέμα. Θοδωρή, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Ο συνάδελφος Θοδωρής Βασίλης από το Γκαζέτα. Εκπληκτικό παιδί, πολύ γέλιο. Άρα η είδηση είναι ότι ο Τσίπρας συνεχίζει στον τέτοιον, έτσι. Στην Καλυθέα και στο δεύτερο γύρο. Ναι. Αγωνιστεί κανονικά από το καλοκαίρι. Από όλα όσα είπε, αυτό κράτησε. Από το καλοκαίρι. Δεν τον πάει. Η μετάβαση του στην Αθήνα. Θε πω φάγαμε την παπάρα με τον Σαριφά, σε καλό να μα βγει. Ναι, βεβαίω. Έλα ρε, εντάξει, η επικοινωνιακό είναι. Οι μισοί πανηγυρίζουν φυσικά, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θα βασιστεί σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή για να λύσει το πρόβλημα του στην επίθεση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Θα δούμε η μπάλα πώς θα τα φέρει. Το άλλο κομμάτι όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Τα θέτουμε κάθε μέρα, εδώ και καιρό. Να που τα φέρνει έτσι η υπόθεση και επιβιώνονται οι φόβοι. Και ετοιμαστείτε τώρα να ακούσετε και να διαβάσετε τα μύρια όσα από την πλευρά του Ολυμπιακού για το τι έκανε στον ΠΑΟΚ και το τι έγινε και το τι δεν έγινε και τα λεφτά και η επιλογή του παίχτη. Πράγματα τα οποία. Και επιβεβαιωνόμαστε και μια φορά λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ένας ποδοσφαιρικός οργανισμός. Γιατί αν ήταν ποδοσφαιρικός οργανισμός, θα μπορούσε να πείσει τον κάθε Σαριφά να έρθει να παίξει στην ομάδα. Και όσον αφορά για το κακό που συνέβη τη βραδιά του ΠΑΟΚ Ατρόμητος, και αυτό υπόθηκε και γράφτηκε. Αυτό που είπε ο Θοδωρής, και... ο Σαριφάς στο Θοδωρή, εμένα μου το έχουν πει 15 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ούτε όχι, 10, όχι 11, 12, 15 και μην λέω και λίγους. Και έχει ο καιρός ακόμα. Ακόμα, έχουμε να δούμε πολλά. Πέρα από το ότι βεβαίως για τον ποδοσφαιριστή Τζαβέλα θα έχουμε το εκπληκτικό φαινόμενο. Να τον πληρώνουμε για να παίζει ανταγωνιστική. Να τον πληρώνει ο ΠΑΟΚ για να παίζει σε ομάδα ανταγωνιστική. Αυτό που το πας. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Περιμένουμε την απάντηση από τον ΠΑΟΚ, την ουσιαστική απάντηση με τη μεταγραφή επιθετικού, όπου φυσικά πρέπει να βρει πολύ καλύτερο παίχτη από τον Ιρανό ποδοσφαιριστή, που κατάφερε με 5 γκολ στην Ελλάδα να έχει 2-3 ομάδες και πόσο κόσμο να τον περιμένει και να ανυπομονεί και να είναι πρώτο θέμα ο Ασαριφάρ. Μπράβο στον Ιρανό που τα κατάφερε. Και βέβαια σήμερα θα είναι και πάλι πρώτο θέμα με την επιλογή να πάει στον Ολυμπιακό. Το ότι δεν θα κάνει τίποτα, δεν θα παίξει και ότι... Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Οκ, okay, το καταλαβαίνουμε όλοι. Πάμε σε σύνδεση News Viz και να κλείσουμε σιγά σιγά.
Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή ήταν να είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Και θα είναι αυτή η Κυριακή που τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν κανονικά. Ωστόσο, υπάρχει απεργία. Την έχει κηρύξει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος και συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει το γεγονός των ανοιχτών καταστημάτων τις Κυριακές ως μνημονιακή υποχρέωση και ταυτόχρονα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κρυφά και χωρίς καμιά διαβούλευση με τους εργαζόμενους και τις οργανώσεις των εμπόρων ψήφισε την αύξηση των Κυριακών που μπορούν να λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα από 8 σε 10. Είναι και η πρώτη εβδομάδα, η πρώτη μέρα των εκπτώσεων. Θα ήταν αυτή η Κυριακή δηλαδή και μετά από Δευτέρα κανονικά. Οπότε γενικά να το ξέρετε ότι θα υπάρχει ένα θέμα με την λειτουργία των καταστημάτων. Να πιάσαμε και τα απλά καθημερινά, διότι τα πολλά και αυξημένα προβλήματα μέσα στην πόλη τουλάχιστον έχουν μειωθεί, έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Πρώτον γιατί ουσιαστικά από σήμερα τέτοια ώρα δεν υπάρχει δρόμος που να παρουσιάζει πρόβλημα. Ακόμη και κάποιες ανηφόρες, είτε στην Νεάπολη Σικές, είτε στην Άνω Πόλη, έχουν καθαριστεί. Αυτή η αίσθηση υπάρχει. Υπάρχει μια γλίτσα στο οδόστρωμα, θέλει προσοχή και υπάρχει πολύ προσοχή, χρειάζεται πολύ προσοχή στα πεζοδρόμια, διότι δεν έχει καθαριστεί κανένα πεζοδρόμιο, ίσως μόνο μπροστά από μερικά εμπορικά καταστήματα. Αλλά μιλάμε τώρα, είναι απειροελάχιστο το ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των πεζοδρομίων. Θέλει λίγο προσοχή. Ενώ ακόμη υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το αλάτι στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έτσι, οι επιβάτες κινούνται με δυσκολία εκεί, στην είσοδο και στην έξοδο του αεροδρομίου. Μην φανταστείτε ότι υπάρχει κάποιο θέμα με την απογείωση και την προσγείωση των αεροσκαφών. Απλά δεν μπορούν εύκολα οι άνθρωποι και χωρίς να κινδυνεύουν να βρεθούν εκεί που θα πάρουν το ταξί, θα πάρουν το λεωφορείο. Είχαμε πει και η Χριστίνα το είχε πει πριν και το διαβάζετε και στο newsfeast αν μπείτε, ότι υπήρχε ένα θέμα με τη χαμηλή ορατότητα. Αυτή δεν ξεπερνά τα 1000 μέτρα και έτσι κάποιες πτήσεις δεν είχαν καταφέρει να προσγειωθούν και να απογειωθούν από και προς το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Αλλά αυτή η τρομερή ηλιοφάνεια έχει βελτιώσει πάρα πολύ την κατάσταση. Ήδη η θερμοκρασία είναι αρκετά πάνω από το 0. Οπότε ομαλοποιείται και αυτό το θέμα με τις προσγειώσεις και τις απογειώσεις και την πολύ λογική αγωνία που έχουν πολλοί επιβάτες ή συγγενείς τους για το κατά πόσο είναι ασφαλής. Υπάρχει ασφάλεια και οι πτήσεις πλέον εκτελούνται κανονικά. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι, τηλεφώνησε στην ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων. Κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. Gas 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310-847-700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. Gas 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Πολλά και διάφορα στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, μεταγραφικά κυρίως, εξελίξεις με διάφορες υποθέσεις στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά και η συνέντευξη με τον Γιάννη Καλμαζίδη για την επιλογή του ΠΑΟΚ στο Βόλε και στη θέση του Διαγώνιου. Η μέρα συνεχίζεται, να δούμε τι άλλο θα προκύψει για την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, στα μεταγραφικά της θέματα, αλλά βέβαια και όλα τα υπόλοιπα. Τελειώνουμε με αυτήν την εξέλιξη στο θέμα του Ansari Farhat, που βέβαια δεν εκπλήσει κανένα. Ήταν ένα σενάριο που είχε πολλές πιθανότητες να επιβεβαιωθεί και πράγματι ο ουρανός επιλέγει τον Ολυμπιακό. Είχε κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά από τον παίχτη που έχουμε τώρα στην επίθεση. Είχε και το καλό ότι θα ήταν μια νίκη του ΠΑΟΚ επικοινωνιακά απέναντι στον Ολυμπιακό. Βέβαια αυτά ο Ολυμπιακός ξέρει και τα μειώνει ως αξία. Τα απαξιώνει στο άψε σβήσε, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι όσο το σκεφτόμασταν, είχε και τα αρνητικά του, διότι δεν είναι ο παίχτης που πραγματικά σου εγγυάται ότι θα κάνει τη διαφορά. Γιατί ήταν ένα ερωτηματικό η παρουσία του σε μια ομάδα μεγάλη που έχει πρωτοβουλία κινήσεων, που θα παίξει σε κλειστές άμυνες
και που θα έχει παίχτες που αντιπάλους που θα κάνουν προσαρμοσμένες άμυνες πάνω του με δύο και με τρεις αντιπάλους. Ο Ανσαριφάρ δεν νομίζω ότι ποτέ κουβάλισε ιδιαίτερα δύο και τρεις αντιπάλους μαζί του. Πάντα έπαιξε στο χώρο και πάντα έπαιξε με αυτή την ρέντα της ομάδας που παίζει χωρίς άγχος και δεν έχει τίποτα να χάσει αν δεν της κάτσει ένα αποτέλεσμα. Οπότε αυτά είναι και τα αρνητικά του, να τα ξέρουμε από τώρα, για να μην έχουμε εξτρά εκνευρισμό, διότι χθες ο ΠΑΟΚ κέρδισε και πάλι υπήρχε εκνευρισμός για θέματα. Ο άλλος ήταν έξαλλος γιατί δεν έπαιξε ο Περέιρα. Έξαλλος. Εντάξει, να πούμε τώρα, άμα ο καθένας έχει τον Ταλγκάτ. Κλείνουμε με το κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Αν μείνετε από μπαταρία οπουδήποτε, 2310-545-999. Για μπαταρίες αυτοκινήτου, Fiam, Technica, Boss κτλ. Κλείνουμε και με Citroën Γιαννήρης. Εκεί θα βρείτε το νέο Citroën C3. Citroën Γιαννήρης, μονόδρομος για τη Citroën, εδώ στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196. Μαζί μας και η Ρέμβη. Σήμερα είναι Πέμπτη. Είναι μια σχετικά χαλαρή μέρα με καφεδάκια, ποτά, πολύ ωραίες μουσικές. Αλλά αύριο ετοιμαστείτε για την κλασική ελληνική βραδιά, τα μπουζούκια δηλαδή της Ρέμβης. Ανοίγει ο μεγάλος χώρος και τραγουδούν ο Χρήστος Ανδριανός, ο Βασίλης Αραμπατζής και η Βάγια Λάμπρου. Όλα αυτά στο καλύτερο σημείο της πόλης, με θέα όλο το λιμάνι, όλο τον κόλπο τον Θερμαϊκό. Είπαμε για να κλείσετε τραπέζι, 2-3-10-4-33-100 στη Ρέμβη. Με το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και αύριο, Παρασκευή, μετά τις 12. Προς το παρόν, καλό μεσημέρι σε όλους.